Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η αμυντική θωράκιση της χώρας μας είναι το θέμα που θα αναδείξουμε απόψε με αφορμή την ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προμήθεια και την εν συνεχεία υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισμού του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για τις συμβάσεις πρόσκτησης 6 επιπλέον πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ, των φρεγατών Μπελαρά και των τορπιλών για τα υποβρύχια 2-14. Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών γεωπολιτικών προκλήσεων με φόντο τις απειλές της Τουρκίας και την κρίση στην Ουκρανία, θα συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των κομμάτων για τα μηνύματα που στέλνει η χώρα μας με αυτές τις συμφωνίες. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο για το πρώτο μέρος της συζήτησης τον κύριο Διονύση Χατζηδάκη από τη Νέα Δημοκρατία, εισηγητή του νόμου, και να σημειώσω και ο αρχιπλίαρχο του πολεμικού ναυτικού εν αποστρατεία, γιατί έχει σημασία η εμπειρία σας σε αυτό, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επίσης εισηγητή του συγκεκριμένου νόμου. Καλησπέρα. Ενώ μέσω Skype θα συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου από το Κίνημα Αλλαγής, ειδικός αγορητής, τομέαρχης άμυνας. Σημειώνω ότι είστε όλοι μέλη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας θα είναι κοντά μας ο Αντώνης Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση και ο Κλέον Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25, ενώ θα παρακολουθήσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Νικόλα Παπαναστάση από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να δούμε πρώτα ένα βίντεο με τις ρυθμίσεις του νόμου. Ο νόμος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας προβλέπει την έγκριση σχεδίων τριών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των μνημονευόμενων κατασκευαστριών εταιριών σχετικά με την προμήθεια και την ενσυνεχεία υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισμού του πολεμικού ναυτικού. Πρόκειται για τις συμβάσεις πρόσκτησης 6 επιπλέον πολεμικών αεροσκαφών Ραφάλ, των φρεγατών Μπελαρά και των τορπιλών για τα υποβρύχια 2-14. Στο πρώτο κεφάλαιο εγκρίνεται σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια τριών φρεγατών πολεμικού ναυτικού τύπου FDI-HN με προαίρεση αγοράς μιας φρεγάτας με τα συναφών ειδών και υπηρεσιών. Το συνολικό κόστος για την αγορά των τριών φρεγατών ανέρχεται στο ποσό των 2.261.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού αυτών και της σχετικής εκπαίδευσης πληρώματος και συντηρητών. Αυτές είναι παραδοτές. Η ποινή 1 στις 31 Τρίτου 2025, η ποινή 2 στις 31 Δεκάτου 2025 και η ποινή 3 στις 31 Δεκάτου 2026. Η τιμή του δικαιώματος προαίρεσης για την αγορά της τέταρτης φρεγάτας ορίζεται στο ποσό των 719.600.000 ευρώ. Επίσης, εγκρίνεται σχέδιο σύμβασης για την ενσυνεχεία υποστήριξη των ανωτέρων τριών φρεγατών με τα συναφών ειδών και υπηρεσιών για περίοδο 36 μηνών από την παράδοση κάθε μίας φρεγάτας. Η συνολική συμβατική αξία είναι 138 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα αγοράς και του αντίστοιχου πακέτου ενσυνεχεία υποστήριξης της τέταρτης φρεγάτας, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά αυτής, κατόπιν σύναψης νέας σύμβασης ή τροποποίησης της κύριας σύμβασης. Με το άρθρο 3 εγκρίνεται το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια κατευθυνόμενων βλημάτων των προαναφερόμενων τριών φρεγατών και συναφούς εξοπλισμού και υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της ενσυνεχεία υποστήριξης αυτών. Η συνολική αξία ανέρχεται στο ποσό των 649.950.000 ευρώ. Στο δεύτερο κεφάλαιο εγκρίνεται το σχέδιο σύμβασης για την προμήθεια τορπιλών μάχης βαρέως τύπου για τα ελληνικά υποβρύχια, την ενσυνεχεία υποστήριξη και την προμήθεια συναφών ειδών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, η εν λόγω σύμβαση συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κατασκευάστριας εταιρείας Atlas Electronic, σε εκτέλεση της οποίας ο αγοραστής θα αγοράσει από τον προμηθευτή 44 τορπίλες μάχης βαρέως τύπου για υποβρύχια συγκεκριμένου τύπου. Το συνολικό τίμημα για τα εκπληρωτέα αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων όλων των υφιστάμενων ή μελλοντικών φόρων, τελών και κρατήσεων ανέρχεται στο ποσό των 111.920.000 ευρώ, ενώ το καθαρό τίμημα που είναι πληρωτέο στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των 105.500.000 ευρώ. Στο τρίτο κεφάλαιο κυρώνεται το σχέδιο της Συμφωνίας Τροποποίησης της Συμφωνίας Διευθέτησης Διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των μνημονευόμενων εταιριών ThyssenKrupp Marine Systems και Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ σχετικά με την οριστική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν στα επιπλέον υλικά της εκτελεστικής συμφωνίας για την προμήθεια και επισκευή υποβρυχίων. Στο δεύτερο μέρος του νόμου εγκρίνονται τα σχέδια τροποποίησης των εγκεκριμένων συμβάσεων προμήθειας και εν συνεχεία υποστήριξης μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και συναφού στρατιωτικού εξοπλισμού της πολεμικής αεροπορίας για τη πραγματική προμήθεια 6 καινούριων μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ραφάλ και συναφών ειδών και υπηρεσιών, την επέκταση της ενσυνεχεία υποστήριξης στο σύνολο των αεροσκαφών, συνολικά 24 αεροσκάφη τύπου Ραφάλ, όσον αφορά στα δομικά μέρη, στα ηλεκτρονικά μέρη και στους κινητήρες αυτών, και τη συμπληρωματική προμήθεια εξοπλισμού τους, η συντήρηση τροποποίηση όπλων των αεροσκαφών τύπου Μοιράζ 2000-5 για χρήση από τα αεροσκάφη τύπου Ραφάλ και συναφείς υπηρεσίες. Μάλιστα, απέφυγα να μπω σε λεπτομέρειες, κυρία Χατζηδάκη, γιατί δεν έχουν και σημασία και δεν θα τις καταλάβει και ο κόσμος. Θα προσπαθήσετε να μας πείτε εσείς τι περιλαμβάνουν αυτές οι συμβάσεις. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πολιτικό κομμάτι αυτής της συζήτησης. Δηλαδή, το μήνυμα που στέλνουν αυτές οι συμβάσεις, η ψήφιση αυτών των συμβάσεων, με δεδομένο ότι με το που ψηφίστηκαν έχουμε και την κλιμάκωση
της ρητορικής της Άγκυρας. Έχουμε αναβάθμιση της απειλητικής ρητορικής της Άγκυρας από πλευράς Ερντογάν. Είχαμε το φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Δένδια και τον Τούρκο πρέσβη στο Όσλο και έχουμε και την κρίση στην Ουκρανία. Οπότε είμαστε σε μια συγκυρία δύσκολη, θα έλεγα, για την Ευρώπη. Μάλιστα. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ως πρώην ανώτατος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού θεωρώ ότι επιτέλους ο γερασμένος στόλος μας αντικαθίσταται και παίρνουμε ό,τι πιο χρήσιμο υπάρχει στην αγορά. Οι φρεγάτες Μπελαρά αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Εκείνο δε που έχει μεγάλη σημασία και για τον κόσμο, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι παίρνουμε 3 φρεγάτες την τιμή των 2. Mm-hmm. Παίρνουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι ό,τι καλύτερο υπάρχουν. Από το ραντάρ, από τα συστήματα εκτοξεύσεως και παρακολούθησης των ραντάρ, των βλημάτων, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου το αποτέλεσμα αυτής της αγοράς έχει θορυβήσει την Τουρκία. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρετε ότι η ειρήνη κοστίζει πολύ. Δηλαδή, εάν δεν δώσουμε ένα μήνυμα ότι, ξέρετε, εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε ένα επεισόδιο ή να μπει στο μυαλό σας ότι θα πάτε να καταλάβετε ένα νησί, έχετε υπόψη σας, η αποτροπή θα το πληρώσετε πολύ ακριβά. Και γι' αυτό βλέπετε ένας εκνευρισμός και μία ρητορική που κάθε φορά ανεβαίνει. Πόσο σημαντικό είναι και για το ηθικό των ενόπλων δυνάμεων το να προχωρά ένας εξυγχρονισμός στα εξοπλιστικά. Εγώ μπορώ να σας πω τελείως υπεύθυνα, πνέει ένας αέρας αισιοδοξίας στο πολεμικό ναυτικό. Το ίδιο και στην αεροπορία. Έχετε υπόψη σας να μην πάμε τώρα στα Ραφάλ, mm-hmm, να τελειώσουμε με τις φρεγάτες της Μπελαρά. Έχετε υπόψη σας, είναι η πρώτη φορά που αυτό που ήθελε το πολεμικό ναυτικό, δηλαδή ο αρχηγός και όλο το επιτελείο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αυτό εφαρμόζεται. Γιατί παλαιότερα, αν και δεν είμαι ο άνθρωπος που κοιτάζει τα παλαιά, απεφάσιζαν οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί υλοποιούσαν την επιδημία τους. Τώρα έχουν τελειώσει αυτά. Και εκείνο που θέλω να ξέρει ο κόσμος είναι ότι οι φρεγάτες αυτές δεν έχουν μεσάζοντες. Mm-hmm. Υπάρχουν 2 άρθρα του νόμου τα οποία μνημονεύονται μέσα στην όλη σύμβαση, ναι, που λέει ότι δεν αναγνωρίζουν κανένα μεσάζοντα, κανένα τρίτο πρόσωπο που θα πάρει κάποια εργασία, και όσοι δουλεύουν στο όλο θέμα των εξοπλισμών, εάν είναι αξιωματικοί ή υψηλή τεχνικής υποδομής πολίτες, δεν μπορούν για 3 χρόνια να φύγουν από το πολεμικό ναυτικό, διότι παλαιότερα με τα υποβρύχια είχε συμβεί. Υπήρχαν σε αξιωματικοί οι οποίοι μόλις έγιναν η παραγγελία και υπεγράφησαν η εκτέλεση της παραγγελίας, παραιτηθήκαν ορισμένοι και πήγανε στο Χαντεβέ. Mm-hmm. Πήγανε στη Χαντεβέ, στη Γερμανία. Και γίνανε υπάλληλοι. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Μάλιστα. Είναι πολύ καθαρά και θέλω να μείνει στον κόσμο ότι μπορεί να είμαστε σε μια οικονομική δυσκολία παγκοσμίως και τέτοια, αλλά η ειρήνη για να εξασφαλιστεί κοστίζει ακριβά. Μάλιστα, να δούμε τι λέει καταρχήν η αξιωματική αντιπολίτευση. Εσείς, κύριε Τσίπρα, ψηφίσατε παρόν επί της αρχής. Ναι, στις φρεγάτες και στις τορπίλες και όχι στα Ραφάλ, το κόμμα σας εννοώ. Σε αυτή την συγκυρία, με όλη αυτή την αναταραχή που έχουμε, δεν θα έπρεπε να
στείλουμε σαν Βουλή των Ελλήνων και σαν Ελλάδα ένα σαφές μήνυμα ναι σε ό,τι αφορά την άμυνα της χώρας μας. Το ναι στην άμυνα της χώρας και στην αμυντική της θωράκιση, η οποία λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης και των μνημονίων είχε μείνει πίσω, είναι δεδομένο. Νομίζω περίπου από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ή τις περισσότερες. Από εκεί και πέρα, το τι επιλογές κάνεις είναι θέμα συζήτησης. Mm-hmm. Από το 10 και μετά που είχε. Λοιπόν, από το 10 μέχρι το 15, mm-hmm. να επενθυμίσω, δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, ο αμυντικός προϋπολογισμός είχε περικοπεί κατά 50%. Mm-hmm. Για να το πω πολύ απλά, στην ουσία πληρώναμε επενδυτικά προγράμματα παλιότερα με ό,τι έμεινε για το αμυντικό προϋπολογισμό και δεν έμεινε τίποτα. Μιλάμε τώρα για την περίοδο της οικονομικής κρίσης και την περίοδο των μνημονίων. Ακριβώς. Και πρέπει να το πούμε αυτό σήμερα πια, γιατί δεν ισχύει πλέον. Δεν ισχύει πια εδώ και αρκετά χρόνια δεν ισχύει. Αλλά είχε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές. Είχαν περάσει ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή, πώς λέγαμε, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έχουν χαρτί τουαλέτας. Mm-hmm. Αντίστοιχα, να μην είχαν τα πολύ στοιχειώδη οι ένοπλες δυνάμεις. Και δεν πρέπει να ξαναπεράσουμε σε καμία περίπτωση τέτοιες εποχές. Λοιπόν, επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ανακόπηκε αυτή η πορεία, σταμάτησε δηλαδή η πορεία περαιτέρω περικοπής. Είχαμε μία μικρή αύξηση τάξη του 7%, γιατί αυτό επέτρεπαν τα οικονομικά μέχρι το 19 του αμυντικού προϋπολογισμού. Και μπήκαν μπροστά δύο προγράμματα, εκ των οποίων ένα είναι το σημαντικό και το κυριότερο, η αναβάθμιση των F-16. Ήταν μία επένδυση, γιατί δεν είναι νέα αγορά, μετά από πολλά χρόνια. Οτιδήποτε αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή αυτό που ζητάνε ένοπλες δυνάμεις και βέβαια το χωράει η οικονομία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να στηριχτεί. Και ναι, αυτό, αλλά δεν ψηφίσατε τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Μισό λεπτάκι τώρα. Τα έξι επιπλέον Ραφάλ είναι από το πουθενά. Δηλαδή δεν είναι πρακτική κανείς ευνομούμενης ευρωπαϊκής χώρας, ούτε στην Ελλάδα ήταν πρακτική από τη μεταπολίτευση και μετά, να βγει ένας πρωθυπουργός να εξαγγέλει, ξέρετε, αγοράζουμε τα τάδε. Και μετά να έρχονται οι ένοπλες δυνάμεις του Υπουργείου Άμυνας, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, να επικυρώνουν εκ των υστέρων όμως mm-hmm. τις διαδικασίες. Δηλαδή να σας πω ότι. Το ότι όλοι καταλαβαίνουμε, τι εννοείται, κύριε Τσίπρα. Ορίστε. Τι εννοείται που όλοι καταλαβαίνουμε εκ των υστέρων που πήραμε τα έξι. Τι εννοείται. Κοιτάξτε, σαν πολεμική αεροπορία, αν του δίνουν έξι ραφάλ, τα δέχεσαι. Σαν ΓΕΑ, ας το πούμε έτσι, παρότι δεν το γνώριζε ούτε το ΓΕΑ, δεν το γνώριζε από την τηλεόραση στόμα όταν τα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός. Άρα, κατά ένα πρώτο μέρος εννοώ ότι είναι, όταν σου δίνουν ένα δώρο, το παίρνεις. Έτσι δεν είναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, το Υπουργείο Άμυνας έχει διαδικασίες. Δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και έγινε. Υπάρχουν και άλλο τέτοιο παράδειγμα. Υπάρχουν συμμαχίες, κύριε Τσίπρα. Οι οποίες στρατηγικές συμμαχίες πολλές φορές ευνηδιάζουν τους εχθρούς της χώρας. Επιτρέψτε μου να πω ότι δηλαδή, απέτηση για προσφορές, έτοιμα μάλλον για προσφορές από προμηθεύτριες εταιριών οπλικών συστημάτων, κάνει διάφορα το Υπουργείο Άμυνας κατά καιρούς. Γιατί μπορεί να έχει μια λίστα και να ξέρει πού βρίσκονται οι τιμές κτλ. Αυτά συνήθως, όχι συνήθως, πάντα προηγούνται. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αιτήματα προσφορών και απαντάνε εταιρείες ότι ξέρετε αυτό μπορούμε να κάνουμε κτλ. Στην προηγουμένη περίπτωση των 6 Ραφάλ, πρέπει να καταλάβετε πόσο έξω κανονική ήταν η διαδικασία. Πρώτα τα ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μετά στάθηκε έτοιμο προσφοράς προς την Ντασό, ήρθε απάντηση, ξεκίνησε η διαδικασία και μόλις το Δεκέμβρη ολοκλήρωσαν οι επιτροπές διαπραγμάτευσης και διαβούλευσης και είπαν ότι είναι καλή η τιμή, mm-hmm. φτάσαμε στο τάδε αποτέλεσμα κτλ. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Τώρα, το σημαντικότερο που εγώ θέλω να πω εδώ, και αυτό σε τίποτα δεν μειώνει το ναι στο ποια είναι η στάση μας επένδυση στην Τουρκία, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με τα οπλικά συστήματα αλλαγή στάση της Τουρκίας. Η αλλαγή στάση της Τουρκίας εδώ και κάποια χρόνια σχετίζεται με μια αλλαγή συσχετισμού στην περιοχή και μια διαφοροποίηση του τι και πώς θέλει να πετύχει η Τουρκία ορισμένα πράγματα. Από εκεί ξεκινάμε. Άρα η Ελλάδα πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Και να στέλνει τα δικά της μηνύματα. Σαφέστατα πρέπει να το. Αλλά να σας πω το πιο σημαντικό. Ποιο είναι το μεγάλο μείον. Πέρα από πολλά που θα μπορούσα να πω, δεν θέλω να απαντήσω στην κυρία Ζητάκη, αλλά ποιο είναι το μεγάλο μείον των συμβάσεων αυτών. Το μεγάλο μείον των συμβάσεων αυτών είναι η απουσία της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από τις συμβάσεις. Ένα. Θα μιλήσουμε για την ωραία. Ελληνική αμυντική βιομηχανία. Κρατήστε, κύριε Χατζηδάκη, ό,τι θέλετε, γιατί θέλω να μιλήσει και ο κύριος Κεγκέροβλου για να απαντήσετε. Πράγματα για να μην επανέλθω. Θέλω να μου πείτε μια κουβέντα, σας παρακαλώ, σε σχέση με μια φράση σας, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της Ολομέλειας, τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής από τον Πρωθυπουργό. Εσείς μιλήσατε για μονταζιέρα. Θα πω ακριβώς τι είπατε, το κοίταξα και εγώ από τα πρακτικά. Το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας είναι αυτό το οποίο πρέπει να υπηρετεί η άμυνα της χώρας. Η άμυνα της χώρας δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτό είπατε. Ναι. Πώς ακριβώς το εννοείτε εσείς και θεωρείτε ότι παρερμηνεύτηκε
Όπως ακριβώς το είπα. Ναι, όπως ακριβώς το είπατε, αλλά η άμυνα και η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία, όλα μαζί αυτά δεν συνδέονται. Θα σας απαντήσω αμέσως. Σε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία, όσοι άνθρωποι, δήμονες, πανεπιστημιακοί καθηγητές, έχουμε και εδώ στην Ελλάδα τέτοιους επώνυμους, ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, διακρατικών σχέσεων, εθνικής ασφάλειας κτλ., θεωρούν την άμυνα ένα μέσο για την επίτευξη κάποιων σκοπών. Και είναι και αυτονόητο. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε. Να. Υπάρχει το μέσο και υπάρχει και ο σκοπός. Και μάλιστα, όπως καλά κάνετε και διαβάζετε όλη την πρόταση, η άμυνα ακριβώς πρέπει να υπηρετεί μια εξωτερική πολιτική, μια πολιτική ασφάλεια. Αυτό είναι η αυταξία. Αυτό είναι ο σκοπός. Πολιτική ασφάλεια, όχι πολιτική ασφάλεια. Πολιτική ασφάλεια. Καθώς βέβαια και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Λοιπόν, αναλόγως το πού βρισκόμαστε, αν είμαστε στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αν είμαστε στη Βόρεια Θάλασσα, είναι τελείως άλλες οι αμυντικές ανάγκες. Έτσι. Εγώ νομίζω, κυρία Κουλουβή, ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα φραστικό λίσθημα και μετά προσπάθησε να το διορθώσει. Μάλλον άλλα είχε πράγματα. Δεν προσπάθησε στο μυαλό του. Ναι. Μετά μου είπατε και ένα παράδειγμα ότι ξέρετε. Στη Δανία καταργήσανε τα υποβρύχια. Ισχύει. Μα η Δανία δεν συνορεύει με την Τουρκία. Με την Νορβηγία και με τη Φιλανδία. Άλλες οι ανάγκες. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν θέλω να αδικήσω τον κύριο Κιγέρογλου που είναι μακριά μας. Αμέσως. Κύριε Κιγέρογλου, συγγνώμη. Εκείνο που θέλω να σας πω. Ξεκινήσαμε με 18. Έχετε υπόψη σας. Ήτανε τα μισά να πάρουμε ελαφρώς μεταχειρισμένα γιατί τα είχαμε ανάγκη τώρα. Όταν λέω τώρα, το λέω τώρα. Ναι. Διότι αλωνίζανε οι Τούρκοι. Mm-hmm. Και εμείς μπορεί να έχουμε κάποιον αριθμό αεροσκαφών, αλλά πόσα είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και σταματάω εκεί. Μάλιστα. Γιατί δεν θέλω να πω. Ναι. Άρα λοιπόν, η μία μοίρα έχει 24 αεροσκάφη. Ο κύριος Μητσοτάκης όταν συζήτησε και το ξέρω πάρα πολύ καλά ήθελε να πάρει και άλλα καινούρια, άλλα έξι. Mm-hmm. Αλλά επειδή η Ντασό είχε πολλές παραγγελίες, από, όχι πολλές, από δύο κράτη, τα έξι καινούρια θα πηγαίνανε πίσω. Αλλά κάποιο κατάφερε, κράτος κατάφερε αποχώρησε. Να αποχωρήσει ένα κράτος και τον ειδοποίησαν. Μπορούμε να σας δώσουμε ακόμη όλη έξι. Τη μέρα με καινούργια αεροσκάφη. Ωραία. Λοιπόν, για να τελειώσουμε αυτό το θέμα. Ξεκάθαρο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κεγκέρογλου, να ακούσουμε τι λέει το κίνημα αλλαγής. Θετική ήταν η ψήφος σας ως προς τις συμβάσεις αυτές, κύριε Κεγκέρογλου. Η κριτική σας όμως εστιάζει στο ότι δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση σε σχέση με το πώς θα εξοπλίζεται η χώρα, αλλά και το ζήτημα του εφοδιασμού και την εγχώρια βιομηχανία, αμυντική βιομηχανία. Ευχαριστώ για το λόγο. Καταρχήν να πούμε ότι βιώνουμε εδώ και καιρό μια περίοδο με έντονη επιθετικότητα της Τουρκίας, μια περίοδο με γενικότερες ανακατατάξεις στις συμμαχίες, στη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων σε σχέση με κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας και ιδιαίτερα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα οφείλει σε αυτήν την πραγματικότητα να πορευτεί με μια εθνική στρατηγική ξεκάθαρη, με αραγές εθνικό μέτωπο, που θα στηρίζεται στην εθνική συνεννόηση και βεβαίως να ακολουθεί μια πολιτική που θα ενισχύει την εθνική ισχύ, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει την εθνική κυριαρχία της και οι πολίτες αυτού του τόπου, οι οικονομικές και παραγωγικές δυνάμεις να μπορέσουν να δημιουργούν, να παράγουν, να προοδεύουν για την κοινωνική ευημερία και την ενδυνάμωση τη γενικότερη της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η εθνική ισχύς έχει τεράστια σημασία και πέρα από την οικονομική δύναμη της χώρας θα πρέπει να δούμε και την εξωτερική πολιτική και την διπλωματία και τις διμερείς σχέσεις πέρα από τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. που έχει μείνει σε στασιμότητα σε σχέση με την κοινή Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια, τον Ευρωπαϊκό Στρατό, και εκτός από την εξωτερική πολιτική της διμερείς συμφωνίες, θα πρέπει να έχουμε ασφαλώς την αμυντική θωράκιση που χρειάζεται κάθε φορά, προκειμένου
να εξυπηρετείται ο σκοπός της εθνικής ισχύως και της ασφαλούς πορείας της πατρίδας μας και βεβαίως να συνδέσουμε τα εξοπλιστικά προγράμματα και με την παραγωγική δυνατότητα, την αμυντική βιομηχανία του τόπου μας, ούτως ώστε να έχουμε και οικονομικό και κοινωνικό αποτέλεσμα, μια ανακύκλωση πόρων δηλαδή, που θα εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, την ενδυνάμωση της εθνικής ισχύως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν και με τη νέα δομή δυνάμεων που θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει εγκριθεί και προβλέπεται για το 2035, εκεί προβλέπονται οι στόχοι συγκεκριμένα. Παραδείγματος χάρη για τα αεροπλάνα προβλέπεται ότι 4 πλάς γενιάς αεροπλάνα, 40 νέα θα πρέπει να ενταχθούν το επόμενο διάστημα μετά την ψήφιση βέβαια στην δυναμική της πολεμικής αεροπορίας. Να μην λέμε από έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν, ποιο είναι το πλάνο μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για να κάνω συγκεκριμένο. Βλέπω μια διαφωνία από την πλευρά του κυρίου Χατζηδάκη ως προς κάποια στοιχεία τέλος πάντων. Δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε αυτήν την διαδικασία. Αν θέλετε, κύριε Χατζηδάκη, να μιλήσετε εσείς με τον κύριο Κεγκέρογλου. Να κάνω συγκεκριμένο, όχι, δεν θέλω διακοπή. Εάν θέλει, να μου κάνει μομφή στην αρμόδια όργανα της Βουλής, στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Εάν λοιπόν η Ελλάδα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε να έχει οργανώσει την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται από την νέα δομή δυνάμεων και μέσα από αυτό τον προγραμματισμό να υλοποιήσει και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Με αυτό εξηγώ γιατί συνέβη ακριβώς το αντίθετο από την υποστήριξη του κ. Χατζηδάκης. Υπήρξαν πολιτικές αποφάσεις που στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν με αποφάσεις των οργάνων της πολεμικής αεροπορίας, αλλά δεν πρέπει τούτη την ώρα να μας απασχολήσει ούτε το διαδικαστικό, ούτε ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Βεβαίως τον κατακρίνουμε, αλλά το κυρίαρχο για μας είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί. Άρα λέτε ότι είναι οι συνθήκες που δημιουργούν άλλες προτεραιότητες. Λέτε ότι είναι οι συνθήκες ειδικές και αυτό δημιουργεί άλλες προτεραιότητες. Ακριβώς, που δεν μας αφήνει περιθώρια να ασχοληθούμε με το διαδικαστικό. Που το διαδικαστικό γίνεται ουσία, βεβαίως, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση το θεωρούμε δευτερεύον. Αναγκάστηκε λοιπόν η κυβέρνηση με ειδικό νόμο να έρθει στη Βουλή, αφού παρεύει τις προβλεπόμενες από το 11 διαδικασίες που δεν υπάρχουν μεσάζοντες, τα λέει ο νόμος του 11. Στα επιβεβαιώνουν όλοι οι νόμοι. Αλλά επειδή ακριβώς έγινε διαδικασία πέρα και έξω από τα προβλεπόμενα, έπρεπε να επαναληφθούν οι διατάξεις και σε αυτόν τον νόμο. Σωστά έπρεπε να επαναληφθούν. Έχουμε λοιπόν μία ενίσχυση, της στρατηγική μάλιστα ενίσχυση με τα συγκεκριμένα αεροπλάνα της πολεμικής μας αεροπορίας. Έχουμε δυνατότητα στρατηγικών χτυπημάτων και άμυνας που έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Ταυτόχρονα έχουμε την ανανέωση, την αντικατάσταση τριών φρεγατών. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Εμείς το καταθέσαμε ως πρόταση ότι εδώ και τώρα πρέπει να δούμε την αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ που έχει το πολεμικό ναυτικό, την προμήθεια των αντίστοιχων κορβετών που θα αποφασιστεί του αριθμού, να μην λέμε αριθμό, και βεβαίως την σταδιακή αντικατάσταση των μικρότερων πλοίων και υποβρυχίων τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει ένα σταθερό πλαίσιο για το πολεμικό ναυτικό και την αεροπορία που θα έπρεπε να έχουμε ήδη φροντίσει αυτά τα σημαντικά και κρίσιμα προγράμματα να συνδεθούν με τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας. Ωραία, βάλτε μια άνω τελεία εδώ στο θέμα της εγχώριας βιομηχανίας. Πού υπάρχει δίκιο, ναι, βάνω ένα άνω τελεία για να πω μια φράση ακόμα. Για να πω μια φράση ακόμα, ότι πού υπάρχει αλήθεια και πού δεν είναι αλήθεια αυτά που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι με την απαξίωση των ΕΑΣ και άλλων δημόσιων δομών όπως τα ναυπηγεία και τη συνέχιση της εκκρεμότητας, σαφώς και άμεσα δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Αλλά αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Συνεχίζει να μην ενδιαφέρεται δηλαδή η μια πλευρά της κυβέρνησης που είναι αρμόδια για την ανασυγκρότηση της άμυνας
Σας παρακαλώ. Λέω τι είπε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, την ώρα που χρειάζεται λοιπόν να εμπλακούν και δηλώνει ο Υπουργός ότι θα εμπλακούν, η άλλη μισή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την εξυγίαση. Αυτό αφήστε με να πω. Μάλιστα. Δεν είναι παχιά λόγια όλα αυτά που λέγονται. Δεν είναι το θέμα της άμυνας να φουσκώνουμε σαν γάλι και να φουσκώνουμε τα στήθη, αλλά να κάνουμε πραγματική δουλειά ουσίας που πραγματικά θα οδηγήσει τη χώρα να πατήσει σε στέρεες βάσεις για να μπορεί με ειρήνη να πορευθεί και με ασφάλεια μέσα σε ένα ταραγμένο κόσμο. Επειδή μιλήσατε για διμερείς σχέσεις και επειδή αυτές οι συμβάσεις βασίζονται και στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, η οποία πραγματοποιήθηκε στη σκιά της Συμφωνίας Όκους, θα ήθελα να δούμε την δήλωση του πρέσβη της Γαλλίας στη χώρα μας, του Πατρίκ Μεζονάβ, για την επικύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων των Συμφωνιών για την απόκτηση των γαλλικών εξοπλισμών. Με χαροποιεί, λοιπόν, λέει ιδιαίτερο το γεγονός ότι η Βουλή εξέφρασε την ευρεία στήριξή της στην επιλογή των γαλλικών οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στον εναέριο και θαλάσσιο τομέα. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ψήφο εμπιστοσύνης που στέκεται στο ύψος της ιστορικής φιλίας που ενώνει τους λαούς μας. Είμαστε υπερήφανοι που συνεισφέρουμε στον εξυγχρονισμό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους με τις γαλλικές δυνάμεις. Είμαι πεπισμένος πως η ασφάλεια των δύο χωρών μας, της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, θα ωφεληθεί σημαντικά από την ελληνογαλλική στρατηγική εταιρική σχέση που υπογράψαμε για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Χατζηδάκη, για να ακούσω όποια απάντηση θέλετε να δώσετε σε αυτά που ακούστηκαν και βέβαια το σχεδιασμό σας. Σε αυτά που είπε ο κύριος Κεγκερόγλου συμφωνώ απόλυτα. Έχω μία διαφωνία ότι δεν θα πρέπει στην τηλεόραση να λέμε το στρατηγικό μας πλάνο για τους επόμενους εξοπλισμούς στην αεροπορία. Άστε να τα δούμε, να δούμε σε ποια κατάσταση θα είμαστε, αν η απειλή έχει αυξηθεί και τι, πού θα καταλήξουμε. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω είναι τα ελληνικά ναυπηγεία. Βεβαίως θέλουμε να ναυπηγηθούν εδώ. Έχουμε όμως μία εμπειρία. Έχετε υπόψη σας, η 7η πυραυλάκατος από ένα ναυπηγείο, δεν το λέω, έχει καθυστερήσει εξωφρενικά. Το δε κόστος τα ΦΠΚΑΠΑ της πυραυλακά του πλησιάζει το διπλάσιο. Αν το είχαμε, την είχαμε αγοράσει από συγκεκριμένο κράτος και θα την είχαμε τώρα που τα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Γιατί τα χρειαζόμαστε τώρα? Για να εξασφαλίσουμε την επιθετικότητα και την τρέλα κάποιων αρχηγών άλλης χώρας να κάνουν κάποια κίνηση. Γι' αυτό σας λέω και θέλω να καταλάβει ο κόσμος ότι, ξέρετε, για να μπορούμε να λειτουργούμε, να τρώμε, να μορφωνόμαστε, να μεγαλώνουν τα παιδιά μας, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ένοπλες δυνάμεις που δρούν ως αποτροπή. Εμείς δεν έχουμε σκοπό ούτε να καταλάβουμε καμία χώρα, ούτε να πάμε να πολεμήσουμε στον Ειρηνικό ή στην Κίνα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα νησιά μας, την πατρίδα μας, δηλαδή την κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εάν δεν έχω αυτά τα εργαλεία, μόνο θα μιλάμε, θα φλιαρούμε και τελικά μπορεί να έρθει και το μοιραίο. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας τώρα για την αξιοποίηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας των ελληνικών ναυπηγείων? Κοιτάξτε, θα αποκτήσουμε τεχνογνωσία, ναι, εμάς η βιομηχανία μας θα μπορεί να αναβαθμιστεί μέσα από αυτή τη συμφωνία? Λοιπόν, γιατί ξέρετε τι ακούω σαν κριτική, ναι, ότι είπε η Φλωράνς Παρλή ότι θα δημιουργηθούν 2.000 θέσεις στη Γαλλία από αυτές τις συμβάσεις. Στην Ελλάδα θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας? Λοιπόν, υπάρχει στο ναυτικό μια ρίση που ξεκινάει με 3P. Πού, πώς και πότε. Πού θα γίνουν, πότε θα κατασκευαστούν και πότε θα παραδοθούν και πόσο θα αξίζουν. Τα μέχρι τώρα, η μέχρι τούδε λειτουργία των ναυπηγείων δεν απέδωσε όσο έπρεπε. Και κάτι πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι πολιτικοί, γιατί εγώ προέρχομαι για τις ένοπλες δυνάμεις.
σημασία μια πολεμική βιομηχανία μπορεί να κρατηθεί εάν έχει εξαγωγικό χαρακτήρα. Εάν δεν έχει εξαγωγικό χαρακτήρα, θα καλύψει σε ένα χρονικό ορίζοντα 4, 5, 6 χρονών τις ανάγκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και μετά τι θα γίνεται? Θα φτιάχνουμε συνέχεια φρεγάτες, ένα δις κάθε τόσο? Όχι. Άρα λοιπόν πρέπει τα ναυπηγεία, τα οποία είναι ιδιωτικά, να εκαθαριστούν και να αρχίσουν να λειτουργούν με άλλη φιλοσοφία. Δηλαδή να φτιάχνουν και πλοία τα οποία μπορούν να πουληθούν ή να πληρωθούν. Εδώ βλέπω στο δεύτερο μέρος του νόμου τα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν έργα αεροπορικής άμυνας επωφελή για την εφαρμογή των κυρούμενων τροποποιητικών συμβάσεων, βιομηχανικές συνεργασίες. Αυτές οι συνεργασίες θα βοηθήσουν την ελληνική αμυντική βιομηχανία? Το θα είναι αποφελής για εμάς? Βεβαίως. Ναι, αυτό σας το ρωτώ. Το να μελετάω είναι καλό. Το θέμα είναι να ολοκληρώνεις και τη μελέτη σου. Θα μπορέσουν το υλικό που θα κάνουν να είναι φτηνότερο από το να αγοράσω από το Γάλλο? Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Μέχρι τώρα έχουν δείξει ενδιαφέρον 50 εταιρείες, οι οποίες όμως τι θέλουν? Να χρηματοδοτηθούν για να δημιουργήσουν. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι απλό, είναι περίπλοκο. Διότι αυτό που φτιάχνεις σήμερα, μετά από 6 μήνες, δεν είναι αυτό που περίμενες, γιατί έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Δηλαδή, εδώ σε αυτό το σημείο είμαστε εμείς εξασφαλισμένοι με αυτές τις συμβάσεις, με τη συμφωνία που έχουμε κάνει με τη Γαλλία? Για τρία χρόνια, για να το πω απλά, για τρία χρόνια οι φρεγάτες θα έχουν, θα το πω απλά, θα έχουν το σέρβις τους. Θα λειτουργούν και τα οπλικά συστήματα για 5 χρόνια. Να. Αυτές είναι οι υποχρεώσεις. 4. Από εκεί και πέρα... 4 λέει ο κύριος Τσίπρας. Τα οπλικά, δεν πέρασε. Για τα οπλικά. Δεν έχει σημασία, πάμε παρακάτω. Όχι. Τα οπλικά 4. 5 είναι. 5. 3 για τις φρεγάτες και για τα οπλικά συστήματα. Δεν θα τσακωθούμε σε αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχετε υπόψη, δεν θα αφήσει το κράτος ανταλλακτικά να μην τα έχουμε και να μην λειτουργούν. Θα έχουν, η ροή θα υπάρχει συνεχής. Μην πάθουμε αυτό που πάθαμε στην αεροπορία, που κάποια στιγμή τα μοιράς κανιβαλίζαν ορισμένα για να πετάνε ορισμένα, και δεν λέω αριθμούς γιατί δεν πρέπει να τους πω. Και επειδή στο παρελθόν είχαμε και κάτι υποβρύχια που έγερναν, και υπάρχει και όρος αυτό για που... την κλίση. Είπατε? Επειδή στο παρελθόν είχαμε και κάτι υποβρύχια που έγερναν. Υπάρχει όρος είναι... για την κλίση, όρος για την ταχύτητα. Αφού έτυχε να είμαι εδώ, πρέπει να το λήξουμε αυτό το πράγμα. Λέτε. Όταν τα πλοία αυτά ήταν ένα αναζήσι, με ένα καιρό πάνω από 5 μποφόρ, έχετε υπόψη, έμπαιναν, ήταν το πρώτο πλοίο. Να. Έμπαιναν και δημιουργούσαν, όχι εν καταδύση, πάνω. Να. Πάνω εν αναδύση, κάποια κλίση. Αυτό μπήκαν ορισμένα διαφράγματα και τακτοποιήθηκε. Δεν ήταν κλίση. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω, επειδή πάθαμε αυτή την ιστορία με το πρώτο υποβρύχιο, τώρα τι έκανε το πολεμικό ναυτικό? Είπε, δεν θέλουμε την πρώτη φρεγάρα, δεν θέλουμε την πρώτη φρεγάτα, τώρα θα τη βγάλετε για το πολεμικό σας ναυτικό της Γαλλίας, θα δούμε τι αστοχίες μικρές, μεσαίες υπάρχουν, θα τις διορθώσετε και η δεύτερη θα είναι αυτή που θα έρθει σε εμάς. Ακριβώς. Μάλιστα. Έλατε κύριε Τσίπρα να πείτε. Εντάξει, και εσείς, σας δεν έχουν γίνει τα πράγματα ακριβώς έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να αντιπαραθέσω τον αγαπητό κύριο Χατζηδάκη. Εγώ θέλω να ξεκινήσω το θέμα της βιομηχανίας. Πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, παρότι έχουν υπάρξει αλλαγές νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τα παλιότερα αντισταθμιστικά, παρόλα αυτά συνεχίζει και είναι
πάγια πρακτική των περισσότερων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, οι λεγόμενες βιομηχανικές επιστροφές και οι συμπαραγωγές. Δεν θα σας πω τι είναι και δεν είναι, θα πω δύο πράγματα μόνο παραδείγματα. Χτες μπήκα στο site της Ολλανδικής κυβέρνησης για κάθε εξοπλιστική δαπάνη που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, εδώ συζητάμε για 7 δις, έτσι, 5 εκατομμύρια ευρώ, απαιτεί να υπάρχει συμμετοχή της Ολλανδικής βιομηχανίας. Αυτή είναι η πολιτική τους. Λοιπόν, ο ίδιος ο κύριος Ντόκος είναι σύμβουλος εθνικής ασφάλειας να. Του Πρωθυπουργού τον περασμένο Μάιο, αν θυμάμαι στο φόρουμ των Δελφών, εδώ δεν έχει σημασία, δήλωσε το πασίγνωστο, δηλαδή δεν είπε κάτι καινούριο, το προφανές είπε ότι πρέπει τουλάχιστον 30%, 30% του κόστους των φρεγατών να παράγεται έστω με βιομηχανικές επιστροφές, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, στην Ελλάδα. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Δηλαδή δίνουμε 7 δις και για τα Ραφάλ και για τις τροπίλες και δεν βγαίνει τίποτα εδώ ακόμα και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός από το και βήμα... τις τροπίλες δεν θα γίνονται έρχομαι... οι μπαταρίες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός θα σαραμολογούνται εδώ οι τροπίλες δεν ισχύει. Αυτό ήταν μια αρχική δρομολόγηση. Τελικά θα φτιάχνουμε μόνο τις μπαταρίες η Sunlight που έτσι κι αλλιώς είναι μια διεθνής εταιρεία. Το πυροκροτητή να το φτιάξεις εδώ. Είναι μόνο οι μπαταρίες από τις τροπίλες. Όλο το άλλο, φρεγάτες, ραφάλ κτλ. Αυτά μπορεί να κάνει. Έχουμε την τεχνογνωσία να τα κάνουμε όμως. Έχουμε τις υποδομές. Έχουμε. Γιατί ξέρετε, έχουμε περάσει και δύσκολα στην άμυνα. Το είπατε και πριν με τις περικοπές. Θα σας πω. Και η ΕΑΒ είχε τεράστια ζητήματα. Γιατί είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι χρειάζεται και εμπορικό έργο και συμφωνώ απολύτως ότι θα σας εξηγήσω και γι' αυτό. Αλλά η συμπαραγωγή ή οι βιομηχανικές επιστροφές γενικότερα είναι το ένα σκέλος. Το άλλο εξαιρετικά σοβαρό σκέλος είναι το θέμα της συντήρησης. Ούτε αυτό έχει εξασφαλιστεί απολύτως τίποτα. Και άρα επαφιόμαστε στα χέρια των Γάλλων και στην καλή τους θέληση. Εντάξει, που σαν επιχειρηματίες οι άνθρωποι τέλος πάντων έχουν μια ορισμένη συμπεριφορά. Καλή θέληση. Έχουμε εταιρική συμμαχία, κύριε Τσίπρα. Επιτρέψτε μου, επειδή επιχειρηματικά γνωρίζω. Δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα ως δέσμευση των Γάλλων για μεταφορά τεχνογνωσίας τέτοια ώστε. Είτε στο όλον, είτε έστω σε ένα μεγάλο μέρος η συντήρηση να μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, είτε για τα Ραφάλ, είτε για τις φρεγάτες, τα λοιπά. Και να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης των μεγάλων οπλικών συστημάτων που έχουν διάρκεια επιχειρησιακής ζωής 25 ή 40 χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος δεν είναι το κόστος αγοράς, αυτό που μάθαμε τώρα τα 7 δις, είναι αυτά που πληρώνεις μετά. Για τα δε τρία πρώτα χρόνια των φρεγατών, εντάξει, είναι τα τρία πρώτα χρόνια που παρουσιάζονται τα λιγότερα προβλήματα ή αν θέλετε οι παιδικές ασθένειες που πρακτικά τις αναλάβουμε εμείς, τα περισσότερα προβλήματα βγαίνουν μετά, αρχίζουν σιγά σιγά τα σκάφη που είναι κτλ. Τώρα, είναι σωστό αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης για εμπορικές δραστηριότητες και θέλω να σου πω ότι ουδής έχει αμφισβητήσει, ουδής, πραγματικά από καμία παράταξη, ότι τόσο τα ναυπηγεία μας και τα ναυπηγεία Ελευσίνας που δυστυχώς δεν αναφέρθηκαν στην Βουλή από τον Πρωθυπουργό, όσο και η ΑΒ και τα ΕΑΣ έχουν τεράστιες δυνατότητες και ειδικά τη σημερινή περίοδο που δυστυχώς υπάρχει μεγάλη εκτόξευση των εξοπλιστικών αγορών στην περιοχή μας, κυρίως Βαλκάνια και πιο πολύ Μέσα Ανατολή, θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν συμβόλαια. Αλλά πώς να αναλάβουν συμβόλαια όταν είναι σε πορεία διάλυσης και η στελέχωση η οποία έχει ακολουθεί από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι αντίστοιχη με τη στελέχωση που έγινε στους διοικητές των νοσοκομείων. Δηλαδή, όποιος είναι αποτυχημένος πολιτευτής, συγγενής, φίλος, κομματικός κτλ., το στέλνουμε στα ΕΑΒ, στα ΕΑΣ, στα ΡΕΣΤΑ. Άρα, δεν είναι μόνο ότι δεν μπήκαμε μέσα στη συμβάση με την δική μας βιομηχανία, είναι συνολικά αυτή η βιομηχανία σε πορεία διάλυσης, ενώ έχει σημαντικές δυνατότητες. Για παράδειγμα, το ναυπηγείο του Σύρου. Δεν είναι όμως τώρα σε αυτή την κατάσταση. Έτσι ήταν εδώ και αρκετά χρόνια και υπήρξε ένα σχέδιο από την κυβέρνηση για τα οικονομικά της. Εδώ και πολλά χρόνια. Από ό,τι θυμάμαι από τον κύριο Σταϊκούρα και σταμάτησε και την κινητικότητα για να μπορούν να μείνουν έμπειρα στελέχη μέσα στην ΕΑΒ να παραμείνουν. Όχι, από αυτά που έχω διαβάσει, τουλάχιστον κύριε Τσίπρα. Για να φεύγανε όλα τα μεγάλα μυαλά και πηγαίνανε αλλού. Και συνεχίζουν και φεύγουν, δυστυχώς. Διότι, για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ο κύριο Σταϊκούρα όταν έγινε η κυβέρνηση, εδώ παρενθετικά και, να και πω. Επιτάχυνε και μέσω ΑΣΕΠ τι προσλήψει. Δεν έχουν γίνει ακόμα, αλλά ναι. Τι επιτάχυνε τώρα. Τώρα, ναι, τώρα, θα γίνει τώρα γιατί υπήρχαν και τα χρέη. Χρειάζονται και... πολύ περισσότερες. Τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν. Επιτρέψτε μου δύο πραγματάκια. Το μένω παράδειγμα τη Σύρου, του ναυπηγείου. Τι μας δείχνει αυτό που λέει ο κ. Χατζηδάκης. Ότι υπάρχει ακριβώς βιωσιμότητα των ναυπηγείων. Με πλοία, επισκευές, μεσαία πλοία, μικρά. Πότε έγινε αυτό. Το μόνο που. Επιμερών μας. Του Σύρου. Τη Σύρου επιμερών μας. Τι να κάνουμε, κ. Χατζηδάκη. Θα πέσουν οι προβολείς και θα μας πλακώσουν. Ρωτήστε.
ενημερώσετε για να πάω στον κύριο Γεγκέρογλου. Ωραία. Και το πρώτο πράγμα που από την άλλη μεριά που βρήκε ο κύριος. Α, συγγνώμη λίγο, να πω το εξής γιατί είναι κοινό το πρόβλημα. Είναι τελείως λάθος που έχει μία μετοχή το ελληνικό δημόσιο στις δημόσιες βιομηχανίες και δεν υπάρχει κανένα υπουργείο, υφυπουργείο, η Γενική Γραμματεία κτλ. Να καθοδηγεί τις δημόσιες αμυντικές βιομηχανίες. Δηλαδή η ΕΑΒ, τα ΕΑΣ και οτιδήποτε άλλο είναι στον αέρα τελείως. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε και ο Σταϊκούρας με το που ανέλαβε Υπουργός Οικονομικών, το πρώτο πράγμα στην ΕΑΒ ήταν να περικόψει το μη μισθολογικό κόστος, τις μεταφορές των εργαζομένων, το γάλα που πέρανε και διάφορα ασφαλιστικά. Προσέξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτά τα κόστη δεν επιβαρύνουν το δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό, επιβάρυναν τις συμβάσεις που έπαιρνε. Και κάποιο επίδομα, νομίζω. Όχι. Επιβάρυναν τις συμβάσεις που έπαιρνε η ΑΒ. Αυτά, από τον τζίρο που έκανε δηλαδή. Mm-hmm. Και αυτό θα μας ξαναγερνούσε αρνητικά πίσω η περικοπή που έκανε, γιατί σου λέει Lockheed, αφού αυτό δεν αποτελεί κόστος πλέον για σένα, στο αφαιρώ από το τίμημα που πληρώνεις. Αυτό είναι να καταλάβετε το αλαλούμ το οποίο υπάρχει στη διαχείριση. Να ακούσουμε και τον κύριο Κεγκερόγλου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Ποιες είναι οι προτάσεις σας? Δώσατε μεγάλη έμφαση στην ομιλία σας, κύριε Κεγκερόγλου, σε αυτό το ζήτημα. Και τι τέλος πάντων είναι ρεαλιστικό, έτσι, να λέμε και αυτό. Να πω λοιπόν ότι υπάρχει προταρχική ανάγκη να ξαναδούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάζεται το ανθρώπινο δυναμικό στις ένοπλες δυνάμεις ευρύτερα. Να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις αμοιβές εργασίας. Ένας πιλότος πετάει ένα αεροπλάνο 100 εκατομμυρίων και γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι αποδοσίες του είναι ως οδηγός λεωφορείου. Έρχομαι στην αμυντική βιομηχανία. Ο κύριος Υπουργός Άμυνας είπε ότι θέλω να δώσω, αλλά δεν μπορώ γιατί η κατάσταση είναι αυτή που είναι. Και αναφέρθηκε και στις κρατικές και στα ναυπηγεία. Και στα ΕΑΣ και στην ΕΑΒ και στα ναυπηγεία. Η κριτική μας λοιπόν δεν είναι μόνο το ότι είμαστε καταναλωτές και εισαγωγής οπλικών συστημάτων και δεν ασχολούμαστε με την συμπαραγωγή ή την παραγωγή, αλλά και γιατί υπάρχει έλλειψη βούλης από την πλευρά της κυβέρνησης να εξηγειάνει και να ενισχύσει και τις κρατικές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και εξηγούμε. Τα ΕΑΣ απαξιώνονται συστηματικά. Έχουν μετατραπεί σε dealer. Συμφωνία με την Αίγυπτο, αγοράσανε τα βλήματα από την Ισπανία, τους αλλάξανε το τίτλο και τα μεταφέρανε στην Αίγυπτο για να μπορούμε να είμαστε εντάξει στη σύμβαση. Αυτή η κυβέρνηση είναι αρμόδια 2,5 χρόνια, 31 μήνες τώρα για να ανατάξει την αμυντική βιομηχανία, την κρατική, αλλά και την ιδιωτική. Παρακαλώ. Ναυπηγείας Καραμαγκά. Έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό ότι μεταβιβάζονται στον κύριο Προκοπίου. Μεταβιβάζονται. Είναι ενεστώτας διαρχίας, ξέρετε, μόνο που η διάρκεια είναι πάρα πολλούς μήνες. Έχουμε τον επενδυτή για τα ναυπηγεία Ελευσίνας. Η μισή κυβέρνηση λέει υπογράφουμε εδώ και τώρα διότι είναι η σωστή επένδυση, Άδωνη Γεωργιάδης. Η άλλη μισή κυβέρνηση, μέσα στην οποία είναι το Υπουργείο Άμυνας, λέει εγώ δεν μπορώ να πω αν είναι σωστό το σχέδιο εξυγείας κτλ. Την ίδια ώρα ωστόσο, οι εργαζόμενοι. Ωστόσο τα χρέη παραμένουν, κύριε Κεγκέρογλου. Οι εργαζόμενοι. Ναι, την ίδια ώρα λοιπόν οι εργαζόμενοι μένουν στον αέρα που έχουν κάνει να πάρουν δεδουλευμένα και στο Σκαραμαγκά και στην Ελευσίνα και βεβαίως το Υπουργείο Άμυνας που είναι ο πιστωτής θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και με χθεσινή ερώτησή μου είπε το Υπουργείο Άμυνας, μα το Υπουργείο Οικονομικών είναι που πρέπει να απαντήσει, ο κ. Σταϊκούρας. Άρα έχουμε ένα μπαλάκι και ένα τρίγωνο ανευθυνότητας. Άδωνης Γεωργιάδης και Υπουργός Οικονομικών είναι οι τελικοί αποδέκτες του μηνύματος από το Υπουργείο Άμυνας και θα πρέπει να απαντήσουν άμεσα εάν δέχονται το σχέδιο εξυγίανσης το οποίο έχει υποβληθεί σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο και τα ισιόντα και αν το αποδέχονται έχει καλώς, αν δεν το αποδέχονται πρέπει να προχωρήσουν άλλες διαδικασίες. Αλλά μένουν στον αέρα οι εργαζόμενοι, δεν δίνεται λύση, ούτε θετική απάντηση ούτε αρνητική και την ίδια ώρα ανατίθενται εξοπλιστικά προγράμματα ναυπήγησης στο εξωτερικό και λέμε ότι δεν μπορούν τα δικά μας ναυπηγεία. Ναι, αφού παίζουν κάποιοι παπά
Τα χρέη πώς μπορούν να διευθετηθούν, κύριε Καγκέρογλου, κατά τη γνώμη σας? Υπάρχει σχέδιο εξυγίασης. Ξέρετε τι σημαίνει σχέδιο εξυγίασης με το άρθρο 106 του πτωχευτικού? Ναι. Υποβάλλει λοιπόν επενδυτής και λέει: από τις οφειλές τους εργαζόμενους θα τα πληρώσω όλα. Από τις οφειλές τους πιστωτές θα πληρώσω μέχρι αυτό το ποσό. Τα υπόλοιπα θα πρέπει οι πιστωτές, για να μην χάσουν όλα, να χάσουν ένα ποσοστό, για να μην τα χάσουν όλα. Και αυτά λέγονται σχέδια εξυγίασης που λειτουργούν, υποβάλλονται και με δικαστική απόφαση επικυρώνονται, αν οι πιστωτές απαντήσουν. Mm-hmm. Το ελληνικό δημόσιο λοιπόν ως πιστωτής αυτή την ώρα αποφεύγει να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Το καταλάβατε, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Μάλιστα. Κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Και την ίδια ώρα αναθέτει οπτικά συστήματα να πήγει στο εξωτερικό για να λέει, και λέει και επικαλείται ότι δεν προχωρεί η εξυγίαση των ναυπηγείων, αλλά για την οποία εξυγίαση είναι η ίδια αρμόδια. Πώς αλλιώς να το πω δεν ξέρω. Βρήκα τη λέξη, την παραδοσιακή, και το είπα. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει το Γαϊτανάκι. Γιατί πολύ σωστά υπόθηκε, δεν είναι μόνο το πολεμικό ναυτικό. Και πρέπει να πω σημειωτέων, μέχρι το 2011 το 60% των πλοίων του πολεμικού ναυτικού και των υποβρυσίων εναυπηγείται στα ελληνικά ναυπηγεία. Και η συντήρηση των πλοίων γίνεται στο Σκαραμαγκά κυρίως. Πρέπει να ξέρετε ότι και τώρα με την κρίση που είχαμε πέρυσι χρειάστηκε πολλά πλοία και να επισκευαστούν, και επισκευάστηκαν με επιτυχία. Μην απαξιώνομαι, παρότι δεν έχουν διοίκηση. Με καθαριστή δουλεύουν και συντηρούν τα πλοία του πολεμικού ναυτικού με μια ανεκτή, μάλιστα, και πάρα πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσία, mm-hmm, που παρέχουν. Είναι πολύ σημαντική η στήριξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, θεωρώ. Νομίζω ότι κατάλαβαν οι τηλεθεατές, τέλος πάντων, τι περιλαμβάνουν αυτές τις συμβάσεις, τις θέσεις σας. Αυτό που είπε ο κύριος Καγκέρογλου, ότι κάποτε πρέπει να εκαθαριστούν όλα αυτά τα πράγματα και να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, εγώ το θυμάμαι από ανθυποπλοίαρχος, έφυγα αρχιπλοίαρχος και ακόμη καθαρίζεται η διαδικασία. Πόσες κυβερνήσεις προσπάθησαν, λασπόθηκαν, ξεφτυλίστηκαν και τους βγάλανε και σε μανταλάκια. Όταν ο ιδιώτης που θέλει να το πάρει, θέλει χωρίς να χρωστάει τίποτε, να μην χρωστάει τους εργαζόμενους, να μην έχει να πληρώσει τις ποινικές ρίζες γιατί δεν παρέδωσε κάποιος καράβι, θέλει να το πάρει εξ αρχής. Πέστε όχι, μα πέστε όχι, κύριε Χατζηδάκη. Πέστε όχι, δεν λέτε το όχι. Γιατί υπάρχει ένας υπουργός που λέει ναι. Και πρέπει κάποιος άλλος να πει ναι ή όχι. Γι' αυτό λέω ότι παίζετε παπά. Παίζετε παπά. Γίνεται προσπάθεια να λυθεί. Να λυθεί. Γίνεται προσπάθεια. Λοιπόν. Αλλά δεν τα βάζω εγώ τα λεφτά, δεν μπορεί να τα βάλει πάλι το κράτος. Το έχουμε ρημάξει το κράτος. Γι' αυτό λοιπόν ευθέως να μελετήσετε. Το μελετάμε. Το μελετάτε τώρα 2 χρόνια. Ωραία, είναι καλό. Δυόμιση. Να σας πω μέχρι πότε θα το μελετάνε. Μέχρι να ανατεθούν και οι κορβέτες έξω. Ναι. Μέχρι να ανατεθεί και αναβάθμιση των ΜΕΚΟ έξω και να μας λέτε δεν μπορούν. Είναι συνειδητή πολιτική. Συνειδητή πολιτική. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, γιατί πρέπει να περάσω και στο δεύτερο μέρος της μου συζήτησης. Μου αγριέψατε λίγο προς το τέλος, κύριε Καγκέρογλου. Μου αγριέψατε λίγο. Αντί να αναλάβετε πρωτοβουλία, κύριε Χατζηδάκη, να πείτε ναι, πρέπει να πιεστεί ο κύριος Σταϊκούρας να απαντήσει ναι ή όχι, αν είναι για το δημόσιο συμφέρουσα η πρόταση του επενδυτή ή δεν είναι συμφέρουσα, και να πει το ναι ή το όχι. Μου λέτε πόσα χρόνια, δικαιολογίες. Πάρτε μια πρωτοβουλία και εσείς βουλευτές της κυβέρνησης είσαστε και έχετε και εσείς ευθύνη. Εγώ, για να προχωρήσουν τα πράγματα. Πήρα, και όχι μόνο ευθύνη, έχετε και δύναμη. Περισσότεροι από εμάς. Αλλά δεν την αξιοποιείτε. Εγώ πήρα πρωτοβουλία για τα πτυτικά, τα καταδυτικά και τα λοιπά. Και παίρνω και άλλη πρωτοβουλία, αυτοί που πετάνε και γυρίζονται αυτά τα πανάκριβα να πληρώνονται λίγο περισσότερο. Όχι για τα λεφτά, αλλά να είναι απερίσκεπτοι να κάνουν το έργο τους.
Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Τσίπρα, αναμένουμε, την επόμενη πρωτοβουλία. Αναμένουμε λοιπόν την επόμενη πρωτοβουλία προς το Σταϊκό. Θα είμαι και εγώ εδώ να την αναδείξω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά όλους και επειδή όπως είπαμε είμαστε σε περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων, θα ήθελα να δούμε ένα απόσπασμα από τις τοποθετήσεις του Σαρλ Μισελ και της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Russia has undertaken an unprecedented military escalation against Ukraine. The Russian authorities have repeatedly said they have no aggressive intentions towards this sovereign country, and this despite already annexing part of Ukrainian territory, Crimea, in 2014, and constantly undermining Ukraine's sovereignty, especially in eastern Ukraine. We, the EU, NATO allies, member states, are working together at every level, on a daily basis, consulting politically and acting together. We are working at a level of intensity and quality that we have not seen for years. Our unity is stronger than ever. The very reason why our union was created is to put an end to all European wars. And so it is particularly painful for me to address you today as we face the largest buildup of troops on European soil since the darkest days of the Cold War. The people of Ukraine are bravely trying to get on with their lives. These are not stories from the 1940s. This is Europe in 2022, and this is happening because of a deliberate policy of the Russian leadership. Ukraine is a sovereign country. It is making its own choices about its own future. Αυτά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ να περάσω στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Κοντά μου είναι ο Αντώνης Μιλωνάκης από την Ελληνική Λύση και ο Κλέον Γρηγοριάδης από το Μέρα 25 και οι δύο μέλη της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Σας ευχαριστώ που είσαστε κοντά μου σήμερα απόψε για να κουβεντιάσουμε για την άμυνα της χώρας μας βλέποντας τι συμβαίνει και στην Ουκρανία, έτσι, κύριε Μιλωνάκη. Κοιτάξτε, κυρία Κουλούρη, να σας πω κάτι. Παρακολούθησα τώρα και τον. Αυτά που δείξατε τώρα εδώ στην εκπομπή. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη επιτελεί αυτό το, για το οποίο έγινε. Δηλαδή, έπεται των εξελίξεων. Δεν προβλέπει τίποτα. Ακολουθεί κατά πόδα στην Αμερική και δεν μπορεί να έχει μία ισχυρή αντιπροσώπευση όπως πιστεύω για το σκοπό για τον οποίο έγινε. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι σύνθετα όμως τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ισορροπιών και με την Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την Τουρκία και των διμερών σχέσεων των χωρών, κοιτάξτε των εμπορικών συναλλαγών, της ενέργειας. Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα κινδυνεύει από την Τουρκία. Καθημερινά και χθες ακόμα και σήμερα, κάθε μέρα, έχουμε υπερπτήσεις ΙΟΑΒ και πολεμικών αεροσκαφών. Και αναβαθμισμένη η ρητορική. Μιλάει, του αναβάθμισε τη ρητορική ο Ερντογάν μέχρι σε σημείο που λέει θα φτάσει στο ανώτατο επίπεδο. Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο? Να μας καταγγείλει ότι δεν τηρούμε τη συμφωνία της Λοζάνης κτλ. Την οποία τη διαβάζει όπως τον εξυπηρετεί. Λογικά. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχεις απέναντί σου μια δύναμη τεράστια, μια στρατιά του Αιγαίου και να μην εξοπλίζει τα νησιά σου. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Δεν άκουσα την ίδια ρητορική, την ίδια ζέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία σε εμάς. Ούτε ότι μπαίνει με τα αεροπλάνα μέσα στον αέριο χώρο το δικό μας, ούτε ότι τα πλοία της, ούτε για τις ναύτεξες συνεχίσεις οι οποίες βγάζει. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μία μονομερή από την Ευρωπαϊκή Ένωση κίνηση, η οποία ακολουθεί την Αμερικανική κίνηση και βάζει μπροστά το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Όμως, θέλω να πω ότι η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ δεν έχει περασπίσει ποτέ την Ελλάδα. Θυμίζω Ήμια και τα λοιπά. Και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία όμως είναι η επιθετική. Εμείς είμαστε μονίμως οι αμυνόμενοι. Άρα, οπότε με αυτές τις συμφωνίες
για να έρθουμε στο διατάφτα του νόμου έτσι, και των ρυθμίσεων του, τι μήνυμα στέλνουμε εμείς στην Τουρκία? Εμείς έχουμε δώσει, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι έχουμε δώσει, είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, δεν αρνούμαστε ότι η Αμερική είναι πιο κοντά στην Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα δεν ανήκει πουθενά. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Άρα, το μήνυμά μας προς πάσα κατεύθυνση είναι μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για το συμφέρον της χώρας και του ελληνικού λαού. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις, γιατί οι διαρκώς αυξανόμενες προκλήσεις κάποια στιγμή θα φέρουν άσχημο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αν μου λέγατε, αν με ρωτούσατε το 2019 πώς ήταν η πατρίδα μας, οι ένοπλες δυνάμεις, και πώς είναι σήμερα, θα σας πω ότι πραγματικά έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Έχει ανανεωθεί και ο στόλος. Αρχίζει και ανανεώνεται και η πολεμική μας αεροπορία. Αναβαθμίζονται οι ένοπλες δυνάμεις γενικότερα. Και πρέπει να μάθουμε... Έχοντας και την εμπειρία ως πιλότος στην αεροπορία στρατού, πώς θεωρείτε ότι αισθάνονται οι ένοπλες δυνάμεις όταν ενισχύονται με έναν πιο σύγχρονο εξοπλισμό? Κοιμούνται πιο καλά. Ήσυχοι. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένας αρχηγός επιτελείου ή ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, ο κύριος Φλόρος επί το προκειμένο, και το λέω αυτό γιατί είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον είχα πρωτοετία όταν ήμουν διδακτορική σχολή Ευελπίδων. Δηλαδή γνωριζόμαστε από το 1976-77. Δεν κοιμότανε με τις συνθήκες οι οποίες υπήρχαν. Σας μιλάω ειλικρινά, όταν μπήκαμε, γιατί και ο κ. Γρηγοριάδης νομίζω είναι καινούργιος βουλευτής, μπήκαμε το 19, όταν μπήκαμε στην Επιτροπή Εξοπλιστικών, της οποίας είμαι μόνιμο μέλος, και είδα την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ένοπλοι δυνάμεις, στην πραγματικότητα όμως, δεν σας κρύβω, σοκαρίστηκα, πραγματικά σοκαρίστηκα. Ήταν ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα. Τέτοια απαξίωση από το 2005 μέχρι το 2019 δεν μπορούσα να το φανταστώ. Πώς μπορούν να δουλέψουν αυτοί οι επιτελείς τα σχέδιά τους? Πώς μπορούν να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια όταν η πολεμική αεροπορία έχει μείνει τόσο πίσω, το πολεμικό ναυτικό? Ξέρετε, είναι επωφελείς αυτές οι συμβάσεις που ψηφίστηκαν? Προφανώς αναγκαιότατες. Mm-hmm. Το είπαμε και στην... Οι όροι, οι προϋποθέσεις, πάντα, το χρονικό διάστημα της συντήρησης. Ότι με μία σύμβαση, σε μία σύμβαση χρειάζονται να πάρεις το δυνατόν περισσότερα. Όμως, όταν οι συμβάσεις γίνονται τόσο βεβαιασμένα, ταχύτατα, διότι τώρα τα θες τα όπλα, δεν τα θες, δεν έχεις προγραμματίσει να αλλάξεις το στόλο και λες ότι εγώ μέσα στα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να πάρω 5 φρεγάτες. Πολύ ωραία, το προγραμματίζεις, κάνεις συμβάσεις διαφορετικές, αλλιώς οι πληρωμές, εδώ έχουμε πληρωμές εμπροστοβαρείς. Mm-hmm. Πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή, και το λέω για δεύτερη φορά, με έχει ακούσει νομίζω ο Κλεόνας, έχουμε υπογράψει πάνω από 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Να. Ξέρετε, τα πολεμικά παίγνια δεν είναι παιχνιδάκια Playmobil, είναι πανάκριβα. Ούτε οι δύο φρεγάτες μας δίνουν σε μία. Αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Είναι πανάκριβα οπλικά συστήματα. Όταν βάλεις πάνω τα κατάλληλα όπλα, άρα αυξάνουν την τιμή τους, πιστεύω ότι τα πήραμε σε μία τιμή πρόσιτη. Έχουμε όμως έτσι αυξημένες απειλές και έχουμε υβριδικές απειλές. Δηλαδή, εκτός πρέπει να έχουμε τη νέα τεχνολογία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε και πραγματικές απειλές. Mm-hmm. Βεβαίως και πρέπει να αναβαθμιστούν οι ενόπλες δυνάμεις. Είναι αναγκαίο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να μπορούμε να ζούμε ελεύθερα, να υπολογίζουμε ότι θα έχουμε ανάπτυξη, ευημερία, δημοκρατία. Δεν θα τα έχουμε αλλιώς. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι για να κάνεις εξωτερική πολιτική, οι ένοπλες δυνάμεις σου πρέπει να είναι ισχυρές. Εγώ προσωπικά, σαν στρατιωτικός, δεν πιστεύω ούτε στο διεθνές δίκαιο, σας το λέω, ούτε στο δίκαιο της θάλασσας. Εγώ πιστεύω πάντα στην ισχύ. Μάλιστα. Το δίκαιο του να ισχύρου. Δούμε τι λέει το Μέρα 25. Κύριε Γρηγοριάδη, τι λέτε εσείς? Πιστεύουμε, τι πιστεύετε, γιατί λέτε εμείς δεν είμαστε, λέτε, πολεμοχαρείς, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε, ότι είναι κανένας. Ούτε εγώ καταλαβαίνω πώς το λέει ο κύριος Μιλωνάκης. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να ονειρεύεται τον πόλεμο. Έχουν σώα στα σφρένα τουλάχιστον, φαντάζομαι, σε αυτόν τον κόσμο, όχι σε αυτή τη χώρα. Κοιτάξτε, θα ήταν έτσι, θα συμφωνούσα με τον κύριο, αγαπητό κύριο Μιλωνάκη, εάν υπήρχε η προϋπόθεση αυτός που επιλέγει το ποια όπλα αγοράζει η πατρίδα μας και πότε τα αγοράζει, αλλά κυρίως το πότε και πού θα τα χρησιμοποιήσει, ήταν η κυβέρνηση της Ελλάδος. Δυστυχώς, η νεότερη πολιτική ιστορία μας δείχνει ότι αυτό δεν έγινε ποτέ. Και εδώ πέρα έχουμε αποχρώσεις ενδείξεις, σαφέστατες αποδείξεις, ότι συρθήκαμε σε μια αγορά
κατόπιν διαταγή των μεγάλων δυνάμεων, των προστατών μας. Όταν δηλαδή μας τρίμωξε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αρκετά η Τουρκία, η οποία είχε βγάλει ένα κειονογραφικό το οποίο περίπου ελιμενίζωτο σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα σε νησιά μας, τότε έντρομη και πολύ αργά η εξωτερική πολιτική μας άρχισε να τρέχει για να σωθεί. Mm-hmm. Είπε ο Μακρόν, ο κ. Μακρόν, όπως πάντα, μην ανησυχείτε, αν οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τη δουλειά, θα σας πουλήσω εγώ προστασία. Ήταν όμως έτσι... το πλαίσιο μιας στρατηγικής συμφωνίας, κ. Γρηγοριάδη, η οποία έγινε στη σκιά της συμφωνίας Όκους και θεωρείται συμφέρουσα και έστειλε κάποια μηνύματα στην Τουρκία. Δύο εβδομάδες μετά ο κ. Μακρόν εναγκαλίζεται με τον πρωθυπουργό της Τουρκίας για να σταματήσει η παρεξήγηση, μην τυχόν και τον κακοχαρακτηρίσει. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και εμείς έχουμε πάλι δικά μας συμφέροντα. Το είπα, αλλά θα το περιγράψω σαφώς. Αυτά τα όπλα, αν διηνυτικά ποτέ χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν, φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε στην επικράτεια, όχι μόνο σε αυτήν την αίθουσα, ότι θα είναι εναντίον της Τουρκίας, η οποία θα έχει επιχειρήσει εισβολή στην πατρίδα μας. Θα είμαστε αμυνόμενοι δηλαδή, και η Τουρκία, που είναι ο μόνος εχθρός που εγώ ξέρω να έχει χώρα μας από τότε που γεννήθηκα, θα έχει επιτεθεί στη χώρα, θα έχει κάνει αυτό το απονεννοημένο διάβημα. Όμως, μία έκθεση του ΓΕΘΕΑ στις 7 Μαρτίου του 2021, δεν έχει κλείσει χρόνος δηλαδή, προσδιορίζει τις εθνικές απειλές. Και ξέρετε τι λέει, ότι οι εθνικές απειλές μας είναι δύο, η Ρωσία και το Ιράν. Αυτή είναι έκθεση του ΓΕΘΑ, επαναλαμβάνω. Και αυτό και φυσικά δεν είναι ανόητη στο ΓΕΘΑ. Είναι πιο έξυπνη από μένα και πιο ειδική. Ναι, αλλά είναι, για αυτές τις αγορές της προμήθειας εξοπλισμού συμφώνησαν οι επιτελείς μας. Ναι, οι επιτελείς μας συμφώνησαν γιατί ξέρουν αυτό που ο κ. Μιλωνάκης, ότι ο στρατός μας ξεδονδιάζεται εδώ και 12 συναπτά έτη με τα μνημόνια. Και ξέρουν επίσης ότι υπάρχει μια χρόνια απειλή απέναντί μας. Αυτό σημαίνει είναι, ότι θα πρέπει και εκείνοι να έχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουν, έστω και για αποτροπή. Ναι. Μόνο που αν όπως τα Ήμια δεν τα χρησιμοποιήσουν, αν έχουν 72 καράβια όπως είχαν στα Ήμια δηλαδή, και πούν μετά ευχαριστούμε πολύ τους Αμερικάνους γιατί εμείς κολλώσαμε και δεν χρησιμοποιήσαμε κανένα από τα 72 καράβια μας και ένα φουσκωτό πήρε τα Ήμια. Ευχαριστούμε πολύ τους Αμερικάνους που δεν πήραν και κανένα άλλο νησί γιατί τους πήραν τηλέφωνο και τους είπαν σταματήστε, φτάνει ως εδώ. Εντάξει, τον κάνατε το σόου σας το επικοινωνιακό. Τότε πολύ φοβάμαι ότι θα είναι αμήχανη αυτή η επιτελής που λένε τα χρειαζόμαστε. Γιατί σας επαναλαμβάνω, η ουσία είναι ποιος αποφασίζει τη χρήση τους και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Αν αυτά τα όπλα τα πήραμε για να συνδράμουμε το ΝΑΤΟ, γιατί αυτό κάνουμε τόσα χρόνια έτσι. Συνδράμουμε το ΝΑΤΟ όπου μπορείτε και δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να σας πω ακριβώς που το συνδράμουμε. Το συνδράμουμε το ΝΑΤΟ στην Ιεμένη. Βομβαρδίζουμε αμάχους. Να σας πω ότι, τα μεταχειρισμένα μας Ραφάλ έχουν δυστυχώς πετάξει και σκοτώσει αμάχους στην υποσαχάρια Αφρική. Δηλαδή, τυχαίνει να παίρνουμε και ματωμένα αεροσκάφη. Δεν έπρεπε να τα πάρουμε αυτά. Ασφαλέστατα δεν έπρεπε να τα πάρουμε. Είμαστε κατά οποιοδήποτε εξοπλιστικού προγράμματος με μανία και φανατικά. Προσέξτε. Αν έχεις όπλα τα οποία χρειάζεσαι, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Και αν έχεις απειλές, πάλι δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Αν έχεις όμως όπλα τα οποία σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις εναντίον της Ρωσίας ή εναντίον της Ιεμένης σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία κάνουν έναν πόλεμο εναντίον αμάχων ή εναντίον ανθρώπων ακόμα περισσότερο απροστάτευτων στην υποσαχάρια Αφρική, είμαστε τελείως ανίδεν. Εμείς δεν τα χρειαζόμαστε τα όπλα. Χρειαζόμαστε όπλα κάθε φορά που είμαστε αποφασισμένοι να τα χρησιμοποιήσουμε όπως εμείς αποφασίζουμε. Δεν χρειαζόμαστε όπλα τα οποία μπορεί μας να κοστίζουν... τα προμηθευτείς από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν γίνεται αυτό. Θα τα πάρουμε το 26. Σας αντιστρέφω το ερώτημα. Αν η Τουρκία το 22, το 23, το 24 και το 25 μας επιτεθεί, τα όπλα αυτά δεν θα υπάρχουν. Έχουμε πάρει κάποια ραφάλ και θα έρθουν και έχουμε πάρει και κάποια άλλα ραφάλ, τα οποία ξέρετε τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός. Ότι επειδή αυτά είναι στρατηγικά όπλα, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι υποστηρίζουν γενικότερους σχεδιασμούς, δεν είναι όπλα τοπικά, δεν θα τα χρησιμοποιούμε σε αερομαχίες και αναχαιτήσεις. Είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού μας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Άρα πήραμε ραφάλ τα οποία δεν θα χρησιμοποιούμε για αναχαιτήσεις Τούρκων. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Παναγιωτόπουλου στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής και επανερχόμαστε. Θα έρθουν λοιπόν 6 επιπλέον ραφάλ. Το 24. Τα 6 έχουν ήδη έρθει. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν έρθει άλλα 6. Και όπως μου αρέσει να λέω, θα σκεπάσουν με τα όπλα τους και τα φτερά τους όλο το Αιγαίο και τα νησιά εκείνα επί των οποίων η Τουρκία με την αναθεωρητική και προκλητική στάση της εγείρει ζητήματα αποστρατικοποίησης. Να το πω και αυτό μια φορά και με αυτό το βήμα. Το έχω πει. Ό,τι απειλείται δεν αποστατικοποιείται. Δεν τελείωσε η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων με τις Μπελαρά. Έχει συνέχεια. Η προσπάθεια είναι διαρκής. Δεν φτάσαμε κάπου. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Αλλά καταγράφουμε μικρές και μεγάλες νίκες. Η ενίσχυση, η επαύξηση της συνολικής δυνατότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ασφαλώς έχει πολύ μεγάλο, δυσβάσταχτο σε δύσκολους καιρούς
οικονομικό κόστος. Έχει όμως, πιστέψτε με, ανυπολόγιστο πραγματικά εθνικό όφελος. Μάλιστα, για ανυπολόγιστο εθνικό όφελος έκανε λόγο ο κ. Παναγιωτόπουλος και είπε ότι τα ραφάλ αυτά θα σκεπάζουν με τα φτερά τους τα νησιά του Αιγαίου και θα στέλνουν το μήνυμα στην απέναντι ακτές. Σαν ελληνική λύση, από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε τα γαλλικά όπλα αυτά. Γιατί τα στηρίξαμε? Αφενός, τα ραφάλ πιστεύουμε, όπως και τα Μιράζ τα 2005, είναι το μόνο αυτή τη στιγμή. Ούτε F-35 είδατε, και στα F-35 είχαμε αντιρρήσεις. Και έχουμε αντιρρήσεις. Είναι αεροσκάφος πρώτου χτυπήματος. Δεν έχουμε καμιά δουλειά εμείς με αεροσκάφη πρώτου χτυπήματος. Όμως το Ραφάλ είναι το καλύτερο αεροσκάφος για το χώρο το δικό μας, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε χαμηλά ύψη, μεγάλες και μικρές ταχύτητες. Έχουν καταρχάς τα οπλικά συστήματα τα οποία δένουν με τις φρεγάτες της FDI, της Μπελαρά, γι' αυτό και τις στηρίξαμε τις Μπελαρά, γι' αυτό και τις προτείναμε. Είναι όλα αυτά συμβατά μεταξύ τους. Πρέπει να σας πω ότι ήμουν μπροστά σε ένα τηλεφώνημα του Κυριάκου του Βελόπουλου. Ξέρετε, εάν ήμουν πρωθυπουργός, θα χαιρόμουν να έχω αρχηγούς κομμάτων σαν τον Κυριάκο του Βελόπουλου. Και δεν το λέω εγώ επειδή ανήκω στην ελληνική λύση. Όχι. Θα το έλεγα για οποιονδήποτε. Διότι όταν παίρνει τηλέφωνο ένα πρωθυπουργό και του λέει: πάρε αυτά τα οπλικά συστήματα, εγώ στηρίζω αυτό το πράγμα και το εξηγεί τους λόγους, και πράγματι αυτοί οι λόγοι έτσι είναι, και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, και οι άλλα θέματα του έχει κάνει προτάσεις σοβαρές. Θυμίζω, αν θυμάστε, το φράχτη στον Εύρο που φωνάζαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα μπαίναμε μπροστά και τα λοιπά, διότι έχει και την ιδεολειψία της αριστεράς να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση. Η αριστερά έχει μια άλλη ιδεολειψία. Δεν θέλει φράχτες, δεν θέλει σύνορα, δεν θέλει τίποτα. Δικαίωμά της είναι. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι πήραμε τα καλύτερα αεροσκάφη. Για την επόμενη 25ετία θα είμαστε σίγουροι ότι τα έχουμε. Τις καλύτερες φρεγάτες, πιστεύω να γίνει αυτό και με τις κορβέτες. Όμως, με μία υποσημείωση. Πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας σαν Έλληνες ότι πρωταρχικός μας σκοπός είναι η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός. Τι σημαίνει αυτό? Η αμυντική μας βιομηχανία. Εδώ θα ερχόμουν και εγώ να μου πείτε για την ελληνική βιομηχανία. Εγώ γίνεται μεγάλη συζήτηση. Το είπα και στην Ολομέλεια. Αλλά υπάρχουν και τα χρέη, ξέρετε. Ακούστε. Και η Ολομέλεια. Αν έχουμε την τεχνογνωσία για να φτάσουμε τέτοια τεχνολογία. Ακούστε. Καταρχάς, για να καταλάβουμε τι σημαίνει Ραφάλ. Όποιος νομίζει ότι το Ραφάλ είναι μια εταιρεία ιδιωτική, κάνει λάθος. Είναι διάφορα τμήματα Ίντασο, του αεροσκάφου. Ίντασο, ναι. Που κατασκευάζει την Άτραχτ. Ναι. Η Θαλής κατασκευάζει τα ηλεκτρονικά. Και η Σαφράν κατασκευάζει κινητήρες. Προσέξτε τώρα. Μέσα σε αυτές τις τρεις εταιρείες κολοσσούς που εργάζονται 245.000 άτομα σε αυτές τις τρεις εταιρείες. Να. Οι οποίες έχουν περί τα 45 δισεκατομμύρια έσοδα το 2019 που κοίταξα πρόχειρα, γύρω-γύρω έχουν υποκατασκευαστικό έργο χιλιάδες εταιρείες. Εμείς τι είπαμε? Ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να γίνει σαν την Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή, εγώ ονειρεύομαι, ας πούμε, όχι μόνο το κράτος του Ισραήλ να μπορέσουμε να το κάναμε εμείς εδώ, που έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά η αμυντική μας βιομηχανία να εργάζονται 50.000 Ελληνόπουλα 24 ώρες 24 ώρες, με καλούς μισθούς, γιατί έχουμε μέσου και ανωτάτου πνευματικού επίπεδου και κοινωνικό στρωμάτων. Αυτό δηλαδή, είναι ρεαλιστικό. Είναι ρεαλιστικό, ναι, είναι ρεαλιστικό. Μπορώ να σας εξηγήσω, αυτή είναι η αποστολή μου στη Βουλή. Μην νομίζετε ότι εγώ μπήκα για να κάνω τον θειασότη εδώ πέρα ή το βουλευτή. Θέλω να δω την αμυντική βιομηχανία και το λέω σε όλους προς πάσα κατεύθυνση. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή, ιδιωτική και κρατική αμυντική βιομηχανία, έχουμε περίπου 100 εταιρείες ιδιωτικές. Μικρές και μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Έχουμε μία ΕΑΒ η οποία μπορεί να κάνει θαύματα με 4 γραμμές παραγωγής να δουλεύει. Έχουμε μία ΕΡΒΟ την οποία κακώς κατά την άποψή μας την πουλήσαμε, αλλά αφού έγινε με μία περιουσία τεράστια, με μία πελατεία τεράστια και με συστήματα τα οποία είναι έτοιμα να παραχθούν, δηλαδή 10.000 Mercedes αυτοκίνητα, τα παλιά τα Mercedes, 10.000 οχήματα, Jeep, 25.000 φορτηγίδες, έχουμε τα ναυπηγεία μας, έχουμε τα ΕΑΣ, τα ελληνικά αμυντικά συστήματα, είναι δυνατόν να μην παράγουμε τίποτα και να έχουμε από την Αίγυπτο παραγγελία
105 χιλιοστών βλήματα και να τα αγοράζουμε. Θα ήθελα να σας κάνω και μία ερώτηση για την κοινή άμυνα και ασφάλεια που είναι μια συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην το ξεχάσω, με μία υποσημείωση. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα εργάζονται θα πρέπει, γιατί δεν μπορεί να εργαστεί, δεν είναι οβελιστήριο, δεν είναι συνεργείο αυτοκινήτων, έτσι τα συνεργεία αυτά, αυτά είναι υψηλού επίπεδου. Θέλουν ένα με 1,5 χρόνο εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτοί οι οποίοι θα είναι μόνιμα εργαζόμενοι, καλά αμοιβόμενοι. Αλλιώς δεν θα κρατήσουμε κανέναν τεχνίτη καλό, κανέναν υπόλογο να υπογράφει να πετάξει το αεροπλάνο. Mm-hmm. Ξέρετε ότι τα ΣΕ 130 Πείτε μου και για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω υπάρχει ότι είναι μια ανοιχτή συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Είναι ρεαλιστικό με την έννοια ότι όλες οι χώρες θα συνεισφέρουν αυτό το οποίο μπορούν. Δηλαδή δεν μπορώ να πούμε ότι η Ελλάδα, ότι είμαστε 27 και πρέπει και 27 χώρες να συνεισφέρουν το ίδιο. Εκεί που μπορούν, εμείς μπορούμε να διαθέσουμε έμψυχο δυναμικό, το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, επαγγελματίες αξιωματικούς και οπλίτες, σε όλα τα επίπεδα, mm-hmm. μπορούμε να διαθέσουμε ικανότατη, ίσως μία από τις δύο καλύτερες αεροπορίες στον κόσμο, ναυτικό απίστευτο, άρα μπορούμε να διαθέσουμε πολλά. Πρέπει όλες οι χώρες, γιατί μην ξεχνάτε, εξαρτάται από τη Γερμανία, που έχει αεροπορία, δεν έχει στρατό. Ναι. Μόνο, αλλά το σημαντικότερο είναι η διπλωματία, νομίζω. Η διπλωματία νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο, πρωτεύων όμως ρόλο θα παίξει η Ελλάδα και πώς χειρίζεται την εξωτερική πολιτική. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό, πριν έρθω σε εσάς, κύριε Γρηγοριάδη, να πάρουμε και μία γεύση από την τοποθέτηση του κυρίου Ζωζέπ Μπορέλ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας και ήταν στο πλαίσιο της συζήτησης για την κατάσταση στην Ουκρανία. Lo che occurra in Ucraina marcherà il futuro della umanità. Todos los seres humanos deberían estar preocupados por lo que allí ocurra, porque si de nuevo se impone la ley del más fuerte y un país puede amenazar a otro y puede atacarlo y desagregarlo territorialmente, echaremos marcha atrás en la historia. El gran éxito de la Unión Europea es precisamente el haber renunciado a la guerra como forma de resolver los conflictos. Y por eso tenemos que estar con Ucrania, tratando de prevenir una guerra en nuestras fronteras. Y eso forma parte fundamental de lo que llamamos política común de seguridad y defensa, que tengo el honor de intentar desarrollar. Και πίσω στο ελληνικό κοινοβούλιο, από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που ακούσαμε τον κύριο Μπορέλ, και ξέρετε τι συγκράτω, κύριο Γρηγοριάδη, το κάνουμε ένα βήμα πίσω στην ιστορία, λέει, με βάση τις εξελίξεις αυτές που έχουμε, το νόμο του ισχυρού, τις πιέσεις που ασκούνται. Ωραία βαρύγδουπα λόγια, ο αρμόδιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι και την ξέρει οποιοδήποτε εκεί έξω να ρωτήσετε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εξωτερική πολιτική. Σύρεται πίσω από τους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον και ακολουθεί σαν πιστό σκυλί το ΝΑΤΟ. Συμμετέχουμε στο ψυχοπολεμικό κλίμα ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και η Ελλάδα, συμμετέχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θέλω να σας πω δύο πράγματα για τις ερωτήσεις που κάνατε στον κύριο Μιλωνάκη προηγουμένως. Ναι. Κοιτάξτε, η αρμόδια υπουργός Γαλλίας ευχαρίστησε πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά και την κυβέρνησή μας για τις 2.200 θέσεις εργασίας που δώσαμε εμείς με την παραγγελία μας σε Γάλλους εργαζόμενους. Αυτό είναι σε σχέση με την ΕΒΟ. Η ΕΒΟ έχει αποδείξει στη διάρκεια της ιστορίας της την ικανότητά της, το πόσο πετυχημένη έχει υπάρξει επί δεκαετίες, και άρα δεν δείχνει κανένα θέμα ότι είναι σε θέση να φέρει εις πέρα σε αυτό το έργο. Επιτρέψτε μου όμως ένα γενικότερο συλλογισμό για το θέμα που συζητάμε. Mm-hmm. Με τους Τούρκους το απευχόμαστε, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο μέσα στη διάρκεια της ιστορίας να πολεμήσουμε όπως το ξανακάναμε κάποτε. Είναι ένα ενδεχόμενο. Αυτό όμως που δεν είναι ενδεχόμενο, αλλά είναι η ομή πραγματικότητα εδώ και 2,5 χρόνια, είναι ότι πολεμάμε σε ένα πολύ άγριο πόλεμο, ο οποίος μέχρι χτες μας έχει κοστίσει 25.001 συνανθρώπους μας. 25.001 ζωές. Η κυβέρνηση αυτή, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία εμείς αποκαλούμε και ανώνυμη εταιρεία, για λόγους ευνόητους, έχει αποφασίσει την ώρα που δίνει 10 δις ευρώ για εξοπλιστικά που, επαναλαμβάνω, δεν θα αποφασίσει αυτή ούτε πού, ούτε πότε, ούτε εάν θα τα χρησιμοποιήσει, να αφαιρέσει
820 εκατομμύρια ευρώ φέτος από τον προϋπολογισμό για την υγεία μας και 520 πέρυσι. Σχεδόν 1,5 δις αφαιρεί μια κυβέρνηση σε έναν πόλεμο ο οποίος αυτή τη στιγμή συμβαίνει και μας έχει κοστίσει 25.000 ένα νεκρούς. Σας ηρίστω εν παρόδο, σας ενημερώνω ότι είναι ο πιο δαπανηρός σε ανθρώπινες απώλειες πόλεμος σε όλη την ιστορία της Ελλάδας, εκτός φυσικά από τη μικρασιατική καταστροφή. Έχουμε πολεμήσει άλλες 6 φορές. Έχουμε χάσει 1.000, 2.000, 3.000, 7.000 ανθρώπους. Και εδώ τα πράγματα είναι σαφέστατα. Θέλω να σας ρωτήσω. Να σας πω μόνο ένα πράγμα. Θα κλείσουμε ένα πράγμα μόνο και θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Μισή φρεγάτα έφτανε για να μην υποχρηματοδοτηθεί το ΕΣΥ μας με 1,5 δις αυτά τα 2 χρόνια. Τόσο απλό είναι. Ένα ραφάλ και μια γιατί φρεγάτα έφτανε. Γιατί λέτε ότι υποχρηματοδοτείτε. Γιατί κόπηκε, γιατί αφαιρέθηκαν 820 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με την πανδημία από πέρυσι που δεν είχαμε εμβόλιο. Πριν από 2 μήνες ο προϋπολογισμός της χώρας. Λέτε για τον προϋπολογισμό αυτής, από τη δαπάνη για το Υπουργείο Υγείας 820 εκατομμύρια ευρώ σχεδόν ένα δις. Προβλέπει όμως και ένα έξτρα κονδύλι υψηλό για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κάνετε λάθος. 277 από αυτά. Τον έχω παρουσιάσει. Και εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματός μου και έχω χειρματολογήσει για αυτό. Ούτε και εγώ σας αφήνω. Σας λέω νούμερα. Σας λέω συγκεκριμένα νούμερα. Κατά 277 ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό μειώνονται οι δαπάνες για την υγεία στην πρωτοβάθμια υγεία. Ξέρετε, τα πει αυτό. Πρωτοβάθμια υγεία είναι η υγεία που υποδέχεται και αντιμετωπίζει όλον τον κόσμο. Άρα εσείς λέτε να μην την ενισχύσουμε την άμυνά μας. Δεν χρειαζόμαστε γιατί είναι ενδεχόμενο να βρεθούμε σε κάποια την άμυνά μας, να ενισχύσουμε το φρόνημά μας. Να είμαστε αυτεξούσιοι και ανεξάρτητοι και ελεύθερη πατρίδα. Να είμαστε μια χώρα που τα όπλα που με αίμα πληρώνει ο ελληνικός λαός να διαφεντεύει η ίδια η πατρίδα του και η ηγέτες που πρέπει κάπως να προστατευτούν και ένοπλες δυνάμεις μας και να αισθάνονται ότι το ηθικό τους είναι ακμαίο πραγματικά, όχι με λόγια. Καμία αντίρρηση. Εσείς λέτε ότι αισθάνεται κανένα στρατηγός μέχρι λοχίας μας ακμαίο ηθικό όταν καταλαβαίνει ότι κανένας Έλληνας δεν θα αποφασίσει για το όπλο που αγόρασε. Όταν καταλαβαίνει ότι εξοπλίζεται. Ναι, και όταν οι επιτελείς συμφωνούν ότι είναι τα καλύτερα, τα πιο συμβατά μεταξύ τους. Τα καλύτερα. Τα δέχομαι όλα αυτά που λέτε. Τα τέλεια. Δεν το λέω εγώ. Τα υπεροχότερα. Εγώ δεν το λέω. Συμφωνώ. Με συγχωρείτε γιατί δεν το γνωρίζω. Μόνο που θα αποφασίσει ο κύριος Μπάιντεν πότε, πού και αν θα τα τολμήσουμε ποτέ να τα χρησιμοποιήσουμε. Όπως έγινε στην Κύπρο. Όπως έγινε στην εισβολή στην Κύπρο. Αισθάνονται και στην γραμμή αυτή του Αιγαίου ότι. Η αεροπορία μας είναι εκεί. Κοιτάξτε, αισθάνονται ότι κάποιος τους δουλεύει ψηλό γαζί. Αισθάνονται δηλαδή ότι τους απερούν το αίμα για να αγοράσουν τα όπλα αυτά, αλλά δεν θα αποφασίσει η ηγεσία τους αν θα χρησιμοποιηθούν. Ο κ. Μιλονάκης είναι εδώ. Ρωτήστε τον. Έχουμε διαφέρουμε όσο η νύχτα με τη μέρα ιδεολογικά. Νομίζω το ξέρει ο ελληνικός ότι... λαός. Ρωτήστε τον. Πιστεύει ότι θα αποφασίσει ο Έλληνας ΥΠΕΞ πότε θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα έργα. Αυτά τα όπλα. Ρωτήστε για την Ελλάδα, βέβαια. Αλήθεια το πιστεύεις. Για την Ελλάδα, βέβαια. Αλήθεια το πιστεύεις. Δηλαδή, αν θα μας επιτεθεί. Και στα ΗΠΑ, γιατί δεν χρησιμοποίησαν ένα από τα 72 πλοία. Υπηρετούσαν στο πολεμικό ναυτικό. Είχα απολυθεί ένα μήνα πριν. 72 πλοία γύρω από τα ΗΠΑ. Πώς ένα φουσκωτό πήρε τα ΗΠΑ. Και στην Κύπρο, γιατί δεν σηκώθηκε ένα από τα μοιράζ μας, ένα από τα φάντομ. Λοιπόν, τα ΗΠΑ είναι μια περίπτωση αυτό που είπα προηγουμένως. Το 1996, κυρία Κουλούρη, 1996. Έγινε πλέον. Τα είχα ζήσει γιατί ήμουν υποδιοικητής στο Τάγμα Ελικοπτέρων στην Αλεξάνδρεια και είμαστε έτοιμοι να πάμε να συνδράμουμε. Ακούστε. Ξέρετε γιατί πάθαμε αυτό το που λέει ο κύριος Γρηγοριάδης. Διότι είμαστε στο σημείο το οποίο είμαστε τώρα. Και γιατί είπε. Το 1997. Και γιατί θυμίζω, στην άλλη μέρα αρχίσανε να εξοπλιζόμαστε πάλι. Και γιατί είπε, προσέξτε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα. Όταν δεν έχεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τον εχθρό, παθαίνεις αυτό που έπαθαν τότε. Ξέρετε, κυρία Κουλούρη, ακούτε, παραδέχτηκε ο κύριος Χατζηδάκης, ο καλός μου φίλος ο κύριος Χατζηδάκης, ο Ναύαρχος, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής της κυβέρνησης. Ναι, συζητήσαμε το προηγούμενο πάνελ, ναι. Ναι. Τι παραδέχτηκε, το πρώτο πράγμα που είπε, 2.000 λέει, παραγγείλαμε. Τα υποβρύχια μας, τα οποία είναι από τα καλύτερα στον κόσμο, συμβάτου τύπου. Γέρναν. Τα 2-14 γέρναν, δεν γέρναν. Αφού στι δοκιμέ ήταν το πρώτο για να τα ισορροπήσουμε. Το εξήγησε και αυτό το εξήγησε. Και μάλιστα είπε ότι θα πάρουμε την δεύτερη φρεγάτα και όχι την πρώτη για να δούμε τις αστοχίες που ενδεχομένως υπάρχουν στην πρώτη. Μην τυχόν πλοίο. Πάντα το πρώτο πλοίο, το πρώτο αεροσκάφο. Εξήγησε ότι αυτά συμβαίνουν. Υπάρχουν τέτοια. Και το βρίσκει στην πορεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ότι διορθώθηκε, είπε επίση. Βεβαίω. Λοιπόν, τώρα δεν το συζητάμε αυτό. Συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο, είναι το συμβατό, το καλύτερο συμβατό υποβρύχιο και το υποβρύχιο το οποίο φοβούνται οι Τούρκοι, γι' αυτό και το παραγγείλανε. Να. Το ίδιο παραγγείλανε και οι Τούρκοι. Μάλιστα. Ξέρετε ότι από το 2000 το πρώτο υποβρύχιο ήρθε το 2010. Ναι. Ξέρετε πότε παραγγείλαμε τορπίλες το κύριο όπλο. Φέτος. Φέτος. Mm-hmm. 22 χρόνια μετά την παραγγελία. Και μετά θα μου πει ο Κλέον, όχι, μα αφού είχαμε τα καλύτερα υποβρύχια,
Γιατί δεν πολεμήσαμε. Είναι σκάνδαλο. Μα δεν είχαμε τα όπλα. Μόλις είπε ένα ακόμα σκάνδαλο στην νεότερη πολιτική μας ιστορία. 20 χρόνια υποβρύχια όπλα. Είναι για να γελάει ο κόσμος. Για την αμυντική βιομηχανία, μια κουβέντα, κύριε Γρηγοριάδη, για να κλείσουμε. Η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει ασφαλώς να έχουμε αντισταθμιστικά ωφέλη κάθε φορά που παραγγέλνουμε ένα όπλο και ότι αυτά τα ωφέλη δεν πρέπει να είναι οικονομικά. Πρέπει να είναι τεχνογνωσία. Πρέπει δηλαδή να πούμε στους Γάλλους: ωραία, σας δίνουμε ένα σκασμό λεφτά, 10 δις, από το υστέρημά μας, από το αίμα μας, αλλά εσείς ελάτε εδώ να τελειοποιήσετε τους τεχνικούς μας στις νέες μεθόδους. Ελάτε να μας δώσετε την τεχνογνωσία σας, ώστε να μπορεί να αναστηθεί η ελληνική βιομηχανία όπλων. Δεν είμαστε φίλοι καμίας βιομηχανίας όπλων. Όμως, εφόσον είναι μια αναγκαιότητα στο σύγχρονο κόσμο να έχεις άμυνα, και σαφώς πρέπει να έχεις άμυνα σε μια χώρα, μια ανοχήρωτη χώρα δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, τουλάχιστον αυτή την άμυνα ας τη φτιάχνουν ελληνικά χέρια. Και το κυριότερο θα το επαναλάβω. Το θέμα είναι ότι θα γίνει και με τα χρέη που έχουν αυτές οι εταιρείες. Αν είναι όπως τα λέτε και οι δύο, τότε πραγματικά θα πρέπει κάποιος να μου απαντήσει γιατί το ΓΕΘΑ στις 7 Μαρτίου του 2021 λέει ότι οι εχθροί μας είναι η Ρωσία και το Ιράν και όχι η Τουρκία. Αν εμείς αποφασίζουμε που θα τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί να ξέρετε. Πάλι στη Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και θυμίζω και αυτό γιατί πρέπει να το πω. Η Ουκρανία, καλώς ή κακώς. Με συγχωρείτε, γιατί απέχει... το άκουσα δεύτερη φορά, κλείνω. Βέβαια. 7 Μαρτίου, κύριε Πρωθυπουργέ. Εγώ δεν το έχω ανακοίνωση του ΓΕΘΑ. Θέλω την ανακοίνωση. Ο πρόεδρος του ΜΕΡΑ25, ο γραμματέας μας. Ο γραμματέας μας. Έβγαλε το ΓΕΘΑ. Ο Γενικό Επιτελείο Διοίκηση είναι το δικό μας. 7 Μαρτίου του 2021 με τίτλο Διεθνείς Δεσμεύσεις. Είναι ανακοίνωση. Ο πρόεδρος μας το είπε χτες από το βήμα της Βουλής. Δεν το είδα, δεν το άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη όμως. Ναι. Άλλο διεθνείς δεσμεύσεις ναι. Και άλλο οι εχθροί μας είναι το Ιράν. Προσδιορίζει και τις απειλές. Η διαρκής απειλή μας είναι η Ρωσία και το Ιράν. Για το ΝΑΤΟ και μιλάει. Προφανώς ναι. Το ΓΕΘΑ ήταν σε συνάντηση του ΝΑΤΟ. Επίσης, το οικό, άλλο, τώρα, συνδράμουν... είναι άλλο. Ναι. Αλλά οι δικοί μας οι εχθροί είναι μόνο ένας. Ο Τούρκος. Ναι, αλλά όπως ορίζεται ο ίδιος δηλαδή. Ωστόσο, όμως κοιτάξτε τι συμβαίνει. Είναι ο εχθρός μας, αλλά η απόσταση της Αλεξανδρούπολης. Από εκεί που γίνεται, που ετοιμάζεται να ξεσπάσει πόλεμος και ευχόμαστε να μην ξεσπάσει, είναι μικρότερη από την απόσταση που είχε η Αλεξανδρούπολη από την Κρήτη. Η πρόσφατη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία τώρα λοιπόν. Για τις βάσεις τώρα. Ακριβώς. Η Αλεξανδρούπολη που είναι κάτι που προστατεύει την Αλεξανδρούπολη ή την εκθέτησε και για μας, πάρα την για μας την κάνει στόχο την Αλεξανδρούπολη. Αν ζοριστεί ο κύριος Πούτιν. Στόχος του θα είναι η Αλεξανδρούπολη. Αυτό και εσείς τι λέτε για αυτή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και με αυτό να κλείσουμε. Όταν η συμφωνία πρέπει να μην είναι ελαιόντιος, η κάθε συμφωνία. Ναι. Πιστεύω ότι θα τη δούμε, βέβαια δεν έχει έρθει ακόμα στη Βουλή, για να πρέπει να τη δούμε όλοι σε όλα τα άρθρα. Ναι. Εμείς ψηφίσαμε και την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, παρόλο ότι καταγγείλαμε δύο άρθρα. Ναι. Θα το δούμε αυτό τι θα κάνουμε. Επί της αρχής λέω. Θα το δούμε και πάλι τι θα κάνουμε. Δεν θα πάρετε από μένα τίποτα άρθρα, θα το ψηφίσουμε ή όχι. Θα το δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς πάντα με γνώμονα τη σοβαρότητα, την ετοιμότητα και τη λογική. Καλά κάνει. Θα δούμε. Αυτό όμως που έχει να κάνει, γιατί επειδή είπε ο κ. Γρηγοριάδης για την Αλεξανδρούπολη, ακούτε, δώσαμε ό,τι ζήτησε η Αμερική. Και δεν πήραμε τίποτα απολύτως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την υποχρέωση τώρα, γιατί μετά την υπογραφή μας την κάνανε λίγο εντός ή εκτός αγωγών με τον Eastman. Mm-hmm. Έπρεπε ο Eastman να ξεκινήσει, γιατί η πατρίδα μας θα γίνει ενεργειακός κόμβος, θα γινότανε. Η Τουρκία είπε όχι, άρα έκαναν το χατήρι της Τουρκίας. Πρέπει να σταματήσουν τις εξαφίξεις, πρέπει να δουν τα πράγματα όπως είναι. Η Ελλάδα έχει δίκιο, δεν διεκδίκησε τίποτα από την Τουρκία. Ποτέ. Η Τουρκία έρχεται και διεκδικεί από την πατρίδα μας. Και μάλιστα θυμόσαστε σε μία άλλη εκπομπή, καθόμουν εκεί και σας είχα πει ότι ένα χρόνο πριν, ότι το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Το πρόβλημα της Τουρκίας το τελικό είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και της Δωδεκανήσου. Μάλιστα. Μια λοιπόν, κουβέντα, θέλω να πλησιμήσω μόνο μια κουβέντα. Για να καταλάβει ο λαός που μας ακούει ποιο είναι το πρόβλημα. Εάν γίνει λάθος συναγερμός, εάν οι Ρώσοι έχουν ένα λάθος συναγερμό ότι κάτι επιτίθεται από τη βάση της Αλεξανδρούπολης, έχουν λιγότερο από ένα λεπτό για να αποφασίσουν αντίπεινα ή όχι. Ξέρουν ότι αν σε ένα λεπτό δεν ρίξουν μικρά πυρηνικά στην Αλεξανδρούπολη, δεν θα προλάβουν να απαντήσουν ποτέ, γιατί θα εξαφανιστούν όλες οι άλλες επιθετικές βάσεις. Μήπως κινδυνολογούμε τώρα. Καθόλου δεν κινδυνολογώ. Είναι επίσημα στοιχεία. Έχουν 3 λεπτά μέχρι που θα χτυπάει την Αλεξανδρούπολη ο πύραυλός τους. Λοιπόν. 1 λεπτό έχουν για να αποφασίσουν. Ναι. Και είναι πολύ μικρός χρόνος για να αποφασίσεις αν είναι πραγματικός ή fake συναγερμός. Αυτό λέω. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Μιλωνάκη, σας ευχαριστώ κύριε Γρηγοριάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και οι δύο μας. Είστε καλά και εμείς κυρίες και κύριοι, καθώς σας αποχαιρετούμε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Νικόλα Παπαναστάση, ειδικού αγορητή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ευχαριστούμε. Τα συσσωρευμένα αυτά όπλα είναι υπεραρκετά για να προκαλέσουν σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης
τεράστιες ανθρώπινες απώλειες, αδιανόητες καταστροφές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας λέει ότι οι πολεμικές δαπάνες που κάνει η χώρα είναι πλήρως εντεταγμένες στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική άμυνα της χώρας. Για παράδειγμα, τι δουλειά έχουν οι ελληνικοί πύραυλοι Patriot, ένα αμυντικό, αντιπυραυλικό και αντιεροπορικό σύστημα στη Σαουδική Αραβία. Απλά είναι ενταγμένοι στους επιθετικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην περιοχή κατά του Ιράν. Τι δουλειά έχουν τα ελληνικά F-16 και τα Μιράζ να πετάνε πάνω από Αλβανία, Βουλγαρία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, μέχρι και τη μακρινή Βαλτική θάλασσα, ενταγμένα στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Τι δουλειά έχουν τέλος τα ελληνικά πολεμικά πλοία να αναλαμβάνουν αποστολές στη Μαύρη θάλασσα, σε πολεμικά γυμνάσια του ΝΑΤΟ, να περιπονούν στα στενά του Ορμούζ ενάντια στο Ιράν και αλλού. Δυστυχώς, το ίδιο θα κάνουν και οι ελληνικές μπελαρά που θα παραλάβουμε από τη Γαλλία.